Είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνησε εγγραφή. Καλησπέρα σας. Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΛΙΣΜΕ. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε δύο επίτιμα και αξιόλογα μέλη του ΕΛΙΣΜΕ. Γνωστά σε όλους σας είναι ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων κ. Κωνσταντίνος Γρίβας και ο διεθνολόγος και δημοσιογράφος, να πούμε έτσι, διεθνολόγος, το τονίζω, ο κύριος Σαπόκης. Αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πριν δώσω το λόγο στους δύο μιλητές, θα μου επιτρέψετε να πω κάποιες σκέψεις μου, διότι με αυτά τα οποία βλέπουμε αυτόν τον καιρό, βλέπουμε δηλαδή χαμαμολόγους που δεν ξέρουν που είναι η Γάζα ή άλλους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα πως είναι η Μέση Ανατολή, να κάνουν βαθιστόχαστες αναλύσεις. Και βλέπουμε και κάποιες διαδηλώσεις στον δρόμο υποστηρίζοντας τα δικαιώματα κάποιες ομάδες κλπ. Λοιπόν, ο Ρενέ Ζιράρ υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα που δεν ξέρει τι να επιθυμήσει και στρέφεται στους άλλους να αποφασίσει. Επιθυμούμε και πράγματα που ανήκουν στον κόσμο των ιδεών. Ακόμη και πράγματα που μας έχουν αφηγηθεί, με τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή. Η μίμηση, όπως κάθε τι άλλο που εμπλέκει τον άνθρωπο, έχει επίπεδα έντασης και έκφρασης. Λέει παρακάτω ο Ζιράρ, αρκεί να σκεφτούμε κάποια επαναστατημένα μυαλά, αυτούς που ονομάζουμε επαναστάτες χωρίς αιτία και αφορμή, καθώς και τους γενικώς αλληλέγγυους για πράγματα που στην ουσία δεν γνωρίζουν σε βάθος, δεν μπορούν να καθορίσουν, αλλά ούτε και τους εμπλέκουν άμεσα. Αυτός ο ανθρωπολογικός τύπος του επαναστάτη χωρίς σχετικά προβλήματα και του αλληλέγγυο χωρίς γνώση και εμπειρία αποτελεί μια ακραία περίπτωση μιμητικής επιθυμίας. Κατά βάθος, κάποιοι από εκείνους τους νεαρούς και λιγότερους νεαρούς που βγαίνουν από ένα σπίτι αξίας εκατομμυρίων ευρώ για να κατέβουν στη διαδήλωση για το δικαίωμα της Χαμάς να σφάζει αδιακρίτως για ένα ανώτερο σκοπό ή την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων, μιμούνται τις αιμοβόρες επιθυμίες κάποιων άλλων, εκφράζοντας έτσι την αδυναμία τους. Για πολλούς από αυτούς, η ιστορία της Μέσης Ανατολής είναι σχεδόν ή και εντελώς άγνωστη, διότι εδώ το ζήτημα είναι η εκδίπλωση μιας μιμητικής επιθυμίας και όχι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι ενδόμηχα θα ήθελαν να μεταφερθεί ένα ανάλογο πρόβλημα στον δικό τους τόπο, ώστε να γίνουν και εκείνοι ήρωες, παύλα μάρτυρες, για ένα καλό και ανώτερο σκοπό. Να μιμηθούν τους μαχητές, εντός εισαγωγικών, που αντιμάχονται ένα βίαιο και αυταρχικό καθεστώς. Το καθεστώς του ισχυρού που έχει πάντα άδικο. Ο συνδυασμός πλήξης, ναρκισισμού και μιμητικής επιθυμίας είναι εμπροκειμένο καταλυτικός. Μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές και φαινομενικά είναι ανεξήγητες, όπως για παράδειγμα πολύ επιτυχημένος και ευκατάστατος οικονομικά από τη λεγόμενα κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, που ζουν μέσα στην ασφάλεια της Δύσης, έμπλεοι δικαιωμάτων, να διαδηλώνουν υπέρ εκείνου που μαθηματική ακρίβεια θα τους συμπεριφέρονται ως σκουπίδια και θα τους πετούσαν από το μπαλκόνι. Η θεωρία της μιμητικής επιθυμίας και της αντίστοιχης αντιπαλότητας δεν μπορεί να εξηγήσει τα πάντα, δηλαδή όλες τις εκφάνσεις κάθε ανθρώπινης ψυχής. Υπάρχει η άγνοια, η πιστία και η απέλεια, όπως υπάρχουν η ζηλοφθονία και η τρέλα. Μπορεί ωστόσο να βοηθήσει στην κατανόηση τουλάχιστον εν μέρη κάποιων από τις παράλογες τάσεις που χαρακτηρίζουν σημαντικό τμήμα της αποκαυνωμένης από την ευμάρεια Δύσης. Αυτά που ανέφερα θα ήθελα να μας τα αναλύσουν οι δύο εξαίρετοι διαλέκτες, να μας εξηγήσουν αυτά που συμβαίνουν. Πριν λοιπόν όμως δώσω το λόγο στον πρώτο εξεμονίμων, τον κύριο Πόκη, θα πω κάτι που είπε ο Τεοντόρ Χέρντζ το 1897, ο οποίος είναι ο πατέρας του σιωνιστικού κινήματος. Λέει λοιπόν, έγραψε τότε, ήταν δημοσιογράφος Βιενέζος, θα δημιουργήσουμε, γιατί του είπαν γιατί να κάνουμε κράτος εβραϊκό εκεί κάτω. Και λέει, το 1897, θα δημιουργήσουμε εκεί κάτω για την προστασία της Ευρώπης ένα προγεφύρωμα απέναντι στην Ασία. Θα δημιουργήσουμε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του πολιτισμού απέναντι στην βαρβαρότητα. Το 1897. Λοιπόν, και έρχομαι
κάνω το ερώτημα και δίνω το λόγο στον πρώτο μιλητή και ρωτάω, αν πέσει το Ισραήλ, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει, πού θα έρθουν αυτοί? Στο σου πω την απάντηση. Τι σκρεβάτο καραμαρές μας μέσα. Τώρα θα μου επιτρέψετε, έχω τα βιογραφικά σας τα πω. Με συγχωρείτε γιατί μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πρέπει να πούμε μια γιορτή μεγάλα. Με συγχωρείτε, το είχα δίπλα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τον κύριο από εκεί. Να ξέρει ο κόσμος, σας ξέρει, αλλά να ξέρει και τις σπουδές σας και όλα αυτά. Ο Δημήτρης Απόκης, ο οποίος είναι ο πρώτος ομιλών, είναι διεθνολόγος και δημοσιογράφος. Απόφοιτος του The Paul Nitzsche School of Advanced International Studies, The John Hopkins University, μέλος του The International Institute of Strategic Studies και μέλος του ΙΣΜΕΛ εγώ, λοιπόν, και διετέλεσε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, το State Department και το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Διαθέτει ένα από τα καλύτερα βιογραφικά στον απαιτητικό χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας μεταξύ άλλων Μάστερ Διεθνούς Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων από το The Paul Nitzsche School of International Studies του The John Hopkins University. Ο Δημήτρης Απόκης διετέλεσε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, το State Department και το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, ενώ τον εμπιστεύτηκαν για συνεντεύξεις προσωπικότητες όπως ο George Bush, πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Bill Clinton, η Κοντολίσσα Ράις, ο Colin Powell, δεν χρειάζεται να πω την ο καθένας, νομίζω τα ξέρουν όλοι, έτσι. Ο Colin Powell, ο Paul Sarbanes, η Olympia Snow, γερουσιαστής αυτή, ο Joe Biden, να πω τι είναι, λοιπόν, Lee Hamilton, πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Βουλής, Thomas Pickering, υπουργός εξωτερικών πολιτικών επιθέσεων, παλαιότερα, Dan Friend, βοηθός IPEX, Nick Burns, γνωστός αυτός, έχει κάνει και πρέσβη στην Ελλάδα. Ήμουν στα διαπιστευτήριά του. Λοιπόν, William Cohen, υπουργός άμυνας των ΗΠΑ, Paul Wolfowitz, αναπληρωτής υπουργός άμυνας, το μεγαλύτερο γεράκι, συγγνώμη που το λέω αυτό, Tom Miller, πρέσβη στην Ελλάδα, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μάλιστα τώρα τελευταία ο πρώτος που πήρε συνέντευξη από τον Ισραηλινό πρέσβη μόλις άρχισε τα γεγονότα ήταν ο Δημήτρης Απόκης. Έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Απόκης εκτός από την ΕΡΤ έχει συνεργαστεί και με μεγάλα μέσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το BBC, το Βήμα κλπ. Ενώ έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές συζητήσεις σε μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού, όπως το CNN International, Fox News, C-SPAN, The Independent, Agence France Press και τώρα αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα The President. Σας καλώ όλους να διαβάσετε τα άρθρα του Δημήτρη Απόκη, διότι είναι, όπως λέμε και εμείς στην Ελλάδα, του The Point. Λοιπόν, αυτό που θέλει. Κύριε Απόκη, έχετε τον λόγο. Δεν έχω σημειώσεις, δεν συνηθίζω να έχω σημειώσεις. Θα κάνω μια γενική εισήγηση, έτσι, ξεκινώντας... δεν ξέρω αν ακούγομαι. Θα κάνω μια γενική εισήγηση για όλη την κατάσταση, με έμφαση βέβαια στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή σε αυτόν τον πόλεμο. Είχα πει εδώ και αρκετό διάστημα, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και γίνει αυτή η δολοφονική τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ από αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα που είναι η Χαμάς, ότι το διάστημα που θα μεσολαβήσει, αυτοί οι μήνες που θα μεσολαβήσουν από τώρα μέχρι και τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, θα είναι ίσως το πιο κρίσιμο διάστημα που θα ζήσει ο πλανήτης με τα πολεμικά. Ακόμα ίσως μεγαλύτερο και από τις κρίσεις τις οποίες έχουμε βιώσει με την 11η Σεπτεμβρίου και με άλλα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι ότι η Δύση βρίσκεται σε βαθιά κρίση, εσωτερική, θεσμική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική, και δυστυχώς δεν φαίνεται να το κατανοεί κανείς αυτό, και ιδίως το πολιτικό προσωπικό και οι ηγεσίες της Δύσης, το οποίο κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων. Ο πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, χωρίς να είναι ευθύνη του Ισραήλ, μετά την πραγματικά, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς αυτή την τρομοκρατική επίθεση, ήτανε το κερασάκι στην τούρτα, όπως συνηθίζουν να λένε κάποιοι, για να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η κρίση. Αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος
Για όσους καταλαβαίνουν, δεν είναι απλά ο πόλεμος που διεξάγεται στρατιωτικά στη Γάζα με την επιχείρηση που κάνει το Ισραήλ. Είναι ένας πόλεμος διμέτωπος. Και είναι και τα δύο μέτωπα το ίδιο σημαντικά. Το πρώτο μέτωπο σίγουρα είναι το στρατιωτικό, για να εξαφανίσει το Ισραήλ όπως πρέπει να εξαφανίσει τη Χαμάς. Αλλά το δεύτερο και εξίσου σημαντικό μέτωπο είναι αυτό που διεξάγεται κάθε μέρα στους δρόμους της Δύσης, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχει να κάνει με όλες αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, με το ξαφνικό, όχι για πολλούς από εμάς, αλλά για τον περισσότερο κόσμο, κύμα αντισημιτισμού που βλέπουμε να έχει ξεσπάσει στη Δύση και να ενισχύεται κάθε μέρα. Και ένα μέτωπο το οποίο αποδεικνύει αυτό που είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Και βαθιά ηθική, κοινωνική, ιδεολογική, οικονομική και πολιτική κρίση την οποία διέρχεται η Δύση. Όλα πλέον είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όλα συνδέονται. Ο πόλεμος στο Ισραήλ, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό που αποκαλείται woke culture, δηλαδή η θεωρία, η κουλτούρα της ακύρωσης που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία και εκφράζουν τη βαθιά κρίση της Δύσης. Εάν η Δύση δεν το αντιληφθεί αυτό και αν δεν υπάρξουν δυνάμεις που θα ευαισθητοποιηθούν στις δυτικές χώρες έτσι ώστε να ανατρέψουν αυτό το κύμα αποσύνθεσης το οποίο έχει ξεκινήσει με κομβική χρονιά το 2000 και μετά, διότι δεν έχει επηρεάσει μόνο τις κοινωνίες. Αν δει κανείς τι συμβαίνει στην Αμερική αυτές τις μέρες με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στα αμερικανικά πανεπιστήμια, θα καταλάβει τι εννοώ. Έχουμε τεράστιες αποχωρήσεις δωρητών, πάμπλουτων δωρητών από το Harvard για παράδειγμα, διότι το πανεπιστήμιο σχεδόν αρνήθηκε τις πρώτες μέρες να αναγνωρίσει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Έχουμε αντισημιτικές διαδηλώσεις στις πανεπιστημιοπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δυτικές πόλεις το άστρο του Δαβίδ έξω από σπίτια Εβραίων, από οικογένειες Εβραίων, κάτι που θυμίζει τους Ναζί του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πώς μαρκάρανε τις εβραϊκές οικογένειες. Όλα αυτά βέβαια δεν τα βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δυτικά, τα θεσμικά, και θα έλεγα και εδώ στη χώρα μας. Ή αν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε ως δεύτερο τρίτο θέμα, γιατί εκείνο που παίζει είναι οι άμαχοι Παλαιστίνοι που σκοτώνονται, το κακό Ισραήλ, μετά το σοκ βέβαια στα πρώτα 24 ώρα που δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς μετά από αυτό που έγινε, ξαναεπανήλθαμε στη γνωστή συνταγή. Δυνάμεις κατοχής, οι κακοί Εβραίοι, το κακό Ισραήλ που σκοτώνει τα παιδάκια και όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πραγματικά σκοτώνονται άμαχοι, σκοτώνονται παιδιά, και αυτό είναι λυπηρό για όλους. Αλλά όποιος πιστεύει ότι μετά από αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση σε αυτό το μέτωπο που άνοιξε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, πλανάται εκτρά. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει μία και καλή, διότι δεν θα είναι μόνο πρόβλημα για το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει ξεκάθαρα, και όποιος δεν το βλέπει αυτό νομίζω εθελοτυπλή, μία υπαρξιακή απειλή. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Δύση. Και πρέπει να τελειώσει στρατιωτικά αυτό το πράγμα. Για να μην τρώω πολύ χρόνο και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ερωτήσεις για να είμαστε να δώσουμε πιο εξειδικευμένες απαντήσεις, θα περάσω στο παιχνίδι που παίζεται πίσω από αυτή την επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ. Ηθικός αυτουργός, οικονομικός υποστηριχτής είναι το Ιράν. Οι περισσότερες αιτίες για την ανάμειξη του Ιράν και για το γεγονός ότι το Ιράν πυροδότησε, βοήθησε στο σχεδιασμό, στήριξε οικονομικά και με οπλικά συστήματα τη Χαμάς για να κάνει αυτή την τρομοκρατική επίθεση, είναι το γεγονός ότι το Ιράν, όσο και να ακούγεται παράξενο, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αν, και θα το εξηγήσω παρακάτω αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η σημερινή κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε λειτουργήσει διαφορετικά,
Ίσως το Ιράν να μην αποτελούσε απειλή σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσε διαφορετικά και θα εξηγήσω αργότερα. Το Ιράν λοιπόν έβλεπε ότι είχε αρχίσει να στριμώχνεται μετά τις συμφωνίες του Αβραμ και μετά το γεγονός ότι πριν γίνει αυτή η τρομοκρατική επίθεση βρισκόμαστε στο παραπέντε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας. Το καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη είχε αντιληφθεί ότι ίσως να ήταν η αρχή του τέλους. Με αποτέλεσμα έδωσε το πράσινο φως για να γίνει αυτή η τρομοκρατική επίθεση και να ξαναπεράσουμε στη γνωστή στρατηγική, να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον αραβικό κόσμο και τις αραβικές χώρες, να αναγκάσει το Ισραήλ να απαντήσει σκληρά όπως πρέπει να απαντήσει σε μια επίθεση και να έχουμε ένα ουσιαστικό πισωγύρισμα σε αυτή την πρώτη ουσιαστικά στη διάρκεια 70 χρόνων πιθανότητα να έχουμε μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ θα κάνω και μία σύνδεση ότι μαζί με το Ιράν στην ίδια θέση πρέπει να βρεθεί η Τουρκία. Και πολύ απλά, ο κύριος Ερντογάν δεν διαφέρει σε τίποτα από το καθεστώς των Μουλάδων του Ιράν, πέρα από ότι υποστηρίζει και αυτός τη Χαμάς και τους αδελφούς μουσουλμάνους οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Ο κύριος Ερντογάν είναι πολύ πιο επικίνδυνος ίσως και από το Ιράν, η Τουρκία του Ερντογάν, για να το προσδιορίζω. Και γιατί είναι πιο επικίνδυνος από το Ιράν, για έναν απλούστατο λόγο. Ότι είναι ο δούριος ύπος που βρίσκεται μέσα στη Δύση, στην οικογένεια της Δύσης, μέσα στο ΝΑΤΟ. Οι δυτικές χώρες, το ΝΑΤΟ και η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, γιατί όταν μιλάμε για Δύση δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχουν άλλες δυτικές χώρες, υπάρχουν Ηνωμένες Πολιτείες. Εθελοτυφλούν και πιστεύουν ότι μπορούν με τον κατευνάζοντας τον κύριο Ερντογάν να τον κρατήσουν αυτόν και την Τουρκία στην ευρωπαϊκή, στην δυτική οικογένεια. Αυτό το τρένο έχει φύγει από το σταθμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς ο κύριος Ερντογάν λιμένεται τα δυτικά κονδύλια, τη δυτική τεχνολογία και τη δυτική υποστήριξη για μια ατζέντα που είναι σε ευθεία αντίθεση με ό,τι πρεσβεύει η Δύση, με ό,τι πρέπει να πρεσβεύει η Δύση. Και τις δύο χώρες αυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση Biden, έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τη στηρίξει σε αυτή την αντιδυτική τους ατζέντα. Όσον αφορά το Ιράν, λίγες μέρες πρωτού γίνει αυτή η αγριότατη επίθεση, είχε απελευθερώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν και καλά για ανθρωπιστική βοήθεια. Όλοι ξέρουμε πού πηγαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια που πηγαίνει στο Ιράν και σε τέτοια καθεστώτα. Επίσης είχε ανατρέψει πολλές από τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν. Το χειρότερο από όλα είναι ότι παίζοντας το παιχνίδι του Ιράν, παίζοντας το γήπεδο του Ιράν και σε αυτό που επιθυμούσε το Ιράν, με το που ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Biden, αντί να προχωρήσει έντονα στην πορεία των συμφωνιών του Αβραμ, την υπόθεση αυτή με τη Σαουδική Αραβία, έβαλε τη Σαουδική Αραβία απέναντι, φτάσανε στο χειρότερο επίπεδο που μπορούσαν να φτάσουν οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία που ήταν έτοιμη και μπορούσε πριν δύο χρόνια να έχει υπογράψει και αυτή η συμφωνία με το Ισραήλ, να μην υπογράψει και να περάσει όλο αυτό το διάστημα και να παίξει το παιχνίδι του Ιράν η ίδια η Δύση. Όσον αφορά την Τουρκία, τα ξέρουμε γιατί μας αφορά άμεσα. Συνεχίζουν να χαϊδεύουν τον κύριο Ερντογάν. Εντάξει, τον πέταξαν έξω από τα F-35. Ο κύριος Μπάιντεν έχει δηλώσει ανοιχτά και η κυβέρνησή του ότι πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-16. Τους έχει καθυβρίσει με τρόπο που δεν τους έχει καθυβρίσει ούτε και ο χειρότερος εχθρός των ΗΠΑ και μάλιστα τις τελευταίες μέρες. Και συνεχίζει ο κύριος Μπλίνκεν, για παράδειγμα, προχτές συνομίλησε με τον κύριο Φιντάν. Δεν κατάλαβα τη λογική της συνομιλίας αυτής και γιατί συνομίλησε με αυτόν τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά συνομιλούν και συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι ένας σύμμαχος η Τουρκία. Και εδώ θα κάνω μία παρένθεση αναφερόμενο στην Ελλάδα. Πραγματικά αδυνατό να κατανοήσω τι νόημα έχει η έλευση του κυρίου Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη για να συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι έχουμε να πούμε με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος απειλεί την Ελλάδα, την εθνική μας κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα, απειλεί ευθέως και είναι απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με δυτικό συμφέρον
Και παρόλα αυτά, εμείς πάμε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή που αρχίζει σιγά σιγά όλος ο πλανήτης να βλέπει ξεκάθαρα τι σημαίνει η Τουρκία του Ερντογάν, να έχουμε μπει σε μια πορεία που θα αποτελέσουμε την κολυμπήθρα της Τουρκίας του Ερντογάν εναντί της Δύσης, κόντρα στο εθνικό μας συμφέρον. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είπα να τσακωθούμε, γιατί πολλοί θα βγουν και θα πούνε «Ο πολεμοχαρής, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής που δεν θέλει να συνομιλούμε και δεν θέλει την ειρήνη». Δεν λέω αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θέλει το διάλογο. Αλλά διάλογο δεν κάνεις με πειρατή του διεθνούς δικαίου, δεν κάνεις με τον πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου και δεν κάνεις κυρίως με ένα καθεστώς όπως είναι το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία, το οποίο δεν έχει να κάνει τίποτε με τη Δύση και είναι κόντρα σε οτιδήποτε που έχει να κάνει με τη Δύση. Τώρα θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο γεγονός ότι η Δύση έχει ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ξαφνικά, μετά από αυτή την τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, έχει βρεθεί με δύο ανοιχτά μέτωπα. Της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που κινούν τα νήματα σε αυτά τα δύο μέτωπα για τη Δύση αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα εσωτερικά. Ένα αποσαθρωμένο στην κυριολεξία πολιτικό σύστημα, βαθιά διχασμένο, με μια κοινωνία και ένα εκλογικό σώμα το οποίο είναι επίσης βαθιά διχασμένο, με έναν πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κατά γενική ομολογία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χάσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για το 2024, εκτός και δούμε κάποια έκπληξη, όλα είναι πιθανά, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τον οποίον το σύστημα της Ουάσιγκτον, αλλά και η κυβέρνηση Biden μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κοιτάει μέχρι να τον κλείσει και φυλακή, αν είναι δυνατόν, προτού φτάσουμε στις εκλογές του 2024. Με ένα κογκρέσο το οποίο μόλις πριν από λίγες μέρες, ενώ έχουν γίνει εκλογές τόσο καιρό, ξαναέβγαλε πάλι πρόεδρο της Βουλής και αυτή τη φορά είναι η προσωποποίηση του Τραμπ ο πρόεδρος της Βουλής. Και τι προέκυψε με βάση την κρίση την οποία μιλάμε στη Μέση Ανατολή με το που εκλέφθηκε ο Μάικ Τζόνσον πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων? Αμέσως διαχώρησε τη βοήθεια προς το Ισραήλ και τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος θέλει να τις πάει μαζί πακέτο για να αναγκάσει τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή να στηρίξουν τη νέα βοήθεια δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι λένε το πολύ απλό και λογικό, άσχετα αν συμφωνεί πολιτικά ή διαφωνεί κανείς μαζί τους, ότι μετά από τόσο καιρό που έχουν πάει δεκάδες δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, πρέπει να έχουμε και ένα απολογισμό που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Και εδώ να πούμε ότι έχουν εμφανιστεί πληροφορίες, οι οποίες είναι και έγκυρες, ότι πολλά από αυτά τα όπλα και πολλή από αυτή τη βοήθεια της Δύσης προς την Ουκρανία έφτασε ακόμα και στη Χαμάς, μέσω άλλων καναλιών. Άρα λοιπόν, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτωπο. Ήδη ο Λευκός Οίκος διαμηνύει σήμερα ότι ο κύριος Biden θα ασκήσει βέτο στη βοήθεια προς το Ισραήλ αν δεν είναι μαζί με τη Ουκρανία. Αν υπάρχει Θεός. Και είμαστε σοβαροί. Να ακούγεται κάτι τέτοιο από το Λευκό Οίκο σήμερα που το Ισραήλ δίνει μάχη ύπαρξης. Και μέσα από αυτή τη μάχη που δίνει το Ισραήλ δίνει μάχη και η ίδια η Δύση. Σε όλο αυτό το κομμάτι η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Όπως ήταν και στην Ουκρανία. Ενώ την ενδιαφέρει άμεσα. Ενώ είναι δίπλα. Και αυτό απασχολεί και τη χώρα μας, γιατί είμαστε η πρώτη πύλη όλης αυτής της κατάστασης. Είναι ανύπαρκτη στρατηγικά, στο όλο παιχνίδι του στρατηγικού που γίνεται, αλλά είναι ανύπαρκτη και όσον αφορά την πολιτική στο εσωτερικό της. Και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα μπάχαλο. Έχουν γεμίσει οι ευρωπαϊκές χώρες και ας με πούνε όποιος θέλει, ας με πει ρατσιστή και ακροδεξίω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν καταφέρομαι εναντίον προσφύγων. Καταφέρομαι για τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν εισχωρήσει σε ευρωπαϊκές χώρες και πολλές χιλιάδες και εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε καν τι είναι, ποιοι είναι και τι κάνουν. Όλοι ξέρουμε για τα περιστατικά το βράδυ της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ στις δομές των μεταναστών ανά την Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν δίνει σημασία. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο πρόβλημα και για την Ευρώπη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επανέλθω στο πρώτο, για να μην πάρω και άλλο χρόνο, λέγοντας το εξής. Όλοι αυτοί, και κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και η πανσπορμία των αναλυτών, που δυστυχώς δεν θέλω να καταφέρουμε εναντίον συναδέλφων ή εναντίον άλλων επιστημόνων, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς που υποτίθεται ότι κάνουμε ανάλυση, θέλουμε να κάνουμε ανάλυση, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση για όλα. Η ανάλυση δεν είναι σούπερ μάρκετ που μπαίνουμε και ψωνίζουμε τα πάντα. Εμένα, αν με ρωτήσετε συγκεκριμένα για να αναφερθώ στον εαυτό μου και μου πείτε αύριο το πρωί να κάνεις μια ομιλία και να κάνεις μια ανάλυση για την Αλβανία, θα σας πω όχι, γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ή για μια άλλη χώρα που δεν ξέρω. Θα σας πω όμως ότι ξέρω ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ξέρω και το Μεσανατολικό, γιατί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε πακέτο διαχρονικά και ξέρω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και μπορώ και μιλάω και εκφράζω μια άποψη, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί μου. Αλλά όλες αυτές τις μέρες, αυτό που βλέπουμε στις οθόνες των τηλεοράσεων, στις αναλύσεις, στα ραδιόφωνα, στις ιστοσελίδες, πραγματικά ξεπερνάει τα σκαμμένα. Έβλεπα εχθές την κατάθεση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Τόνι Μπλίνκεν, στο Κογκρέσο. Και έχει παίξει παντού αυτό το βίντεο, εκεί που περιγράφει ένα περιστατικό από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Μιας οικογένειας η οποία έτρωγε το πρωινό της, στο σπίτι της μέσα, πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά. Μπήκαν μέσα αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα, μπροστά στα παιδιά βγάλαν τα μάτια του πατέρα, έκοψαν τα στήθη της μητέρας, έκοψαν τα δάχτυλα του ενός παιδιού και ξεκύλιασαν το άλλο. Το περιέγραψε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών. Και κατά τα άλλα, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφοροι αναλυτές εδώ στην Ελλάδα κάθονται και κλαίνε και σκίζουν τα ημάτια τους στις τηλεοράσεις και στις οθόνες για τα παιδιά που πεθαίνουν στην Παλαιστίνη και για τους αμάχους που πεθαίνουν στην Παλαιστίνη. Ναι, είναι τραγικό αυτό. Αλλά δεν υπάρχει πισωγύρισμα όταν έχεις να κάνεις με τέτοια τέρατα. Και πραγματικά, εκείνο που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή να αποτελέσει θέμα συζήτηση είναι το εξής. Γιατί ο Παλαιστινιακός λαός, όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι που υφίστανται αυτή την τραγωδία που υφίστανται τώρα, δεν ξεσηκώνονται εναντίον της Χαμάς? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί αν κοιτάξει κανείς τα βίντεο, αλλά δεν παίζουν τα κανάλια αυτά τα βίντεο να τα δείξουν, της τρομοκρατικής επίθεσης Χαμάς, θα δούνε απλούς Παλαιστίνιους που ακολούθησαν τους τρομοκράτες της Χαμάς στην εισβολή τους στο Ισραήλ, όταν έσφαζαν τους Ισραηλινούς στρατιώτες, τους Ισραηλινούς πολίτες, τις οικογένειες, τα παιδιά, οι τρομοκράτες της Χαμάς, μετά να τους φτύνουν, να τους κλωτσάνε και να τους πατάνε. Δεν πήρε τυχαία 60% η Χαμάς το 2007, το 2006, όταν έγινε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, δεν είναι άμεροι ευθυνών οι απλοί Παλαιστίνοι που επιτρέπουν να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ας ξεσηκωθούν εναντίον της Χαμάς και ας πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Και αν αυτό γίνει, θα βρούνε άπλετη βοήθεια και από τη Δύση, ακόμα και από το ίδιο το Ισραήλ. Αλλά κανείς δεν το συζητάει αυτό. Κανείς δεν συζητάει ότι όταν μπήκαν οι Ισραηλινοί στα εδάφη που δέχτηκαν την επίθεση, βρήκαν ακόμα μέσα σε φούρνο ψημένο βρέφος. Και καθόμαστε λοιπόν να κλαίμε. Να θυμόμαστε τη δεκαετία του 80 που κάποιοι σηκώναν τα χέρια του Αραφάτ εδώ πέρα, ο οποίος όταν πέθανε βρέθηκε με δεκάδων εκατομμυρίων περιουσία, με λεφτά δικά μας, της Δύσης και της βοήθειας που πήγαινε προς τους Παλαιστινίους. Και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ότι όπως είναι η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, πλέον έχουμε δει σε μια πορεία υπαρξιακής απειλής για την ίδια τη Δύση, είναι μακριά ανοιχτωμένο. Και κλείνω με αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Απόγκη, ο οποίος με τόσο γλαφυρό και πιστικό τρόπο και μάλιστα θα έλεγα και με μεγάλο θάρρος είπε αυτά τα οποία δεν τολμάνε άλλοι να τα πούνε, και αυτό κρατήστε το. Έχει τη σημασία του. Στο τέλος θα έχουμε ερωτήσεις και θα μπορέσετε να λύσετε απορίες. Μπορεί να γράψετε στο chat από κάτω ή να σηκώσετε το χέρι αν έχουμε χρόνο. Υπόψη ότι προηγούνται αυτοί που είναι εδώ μέσα, που ήρθαν εδώ στο Ινστιτούτο. Έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και λέω αυτοί που είναι μέσα εδώ στην αίθουσα,
έχουν ιδιαίτερη, έχουν μάλλον ιδιαίτερη προτίμηση από μένα και από αυτούς θα ξεκινήσω. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Ο Κωνσταντίνος Γρίβας, ναι, είναι καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου διδάσκει το μάθημα της Διεθνούς Γεωγραφίας και Συστηματικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης των σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μου λέει να τα αφήσω τα υπόλοιπα, ναι, θα πω τα βιβλία. Τα βιβλία. Δεν έχω τα βιβλία. Δεν έχω τα βιβλία. Δεν έχω τα βιβλία. Εντάξει, θα πω το τελευταίο. Για να γίνεις καθηγητής, πρέπει να γράψεις και βιβλία. Λοιπόν, το τελευταίο και πιο σημαντικό είναι έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική Τουρκία στη δεύτερη μοίρα Αλεξανδριστών. Αν είναι κομμάντο Αλεξανδριστή. Αυτό το λέμε, δεν είναι. Αυτό μάλιστα είναι παράσημο. Λοιπόν, ο κ. Γρίβας, παρακαλώ, αφού αφήσαμε τα υπόλοιπα, ούτε καν τα βιβλία, που πολύ είναι περήφανοι. Λοιπόν, να μας πει με τον δικό του τρόπο αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς τα αναλύει. Εντάξει, εγώ θα αποφύγω να κάνω κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι μία από τις μεγάλες παθογένειες που έχουμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η τελευταία εκδήλωση της οποίας είναι αυτή που ζούμε σήμερα, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η μόνη, είναι ένας ιδιόρυθμος φανατισμένος οπαδισμός για πολέμους αλλότριους. Το είδαμε και με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Εκεί πες ότι υπήρχε και η δικαιολογία των ειδικών σχέσεων με τη Ρωσία και αυτός, εν πάση περιπτώσει, ο αφελής φιλορωσισμός περί αδελφού έθνους, ορθόδοξα αδέλφια, ξανθό γένος και τα λοιπά, που με τη σειρά του πυροδοτεί έναν εξίσου αφελή βλακό, θα έλεγα, αντιρωσισμό, που οι Ρώσοι δεν μας έχουν βοηθήσει ποτέ. Και τέλος πάντων μπλέξαμε σε ένα φανατισμό πολύ ηλίθιο. Βέβαια, εκτός από αυτό, πριν είχαν προκύψει και άλλες διχοτομήσεις της ελληνικής κοινωνίας, άκρως πολλωμένες, όπως ήταν το θέμα των εμβολίων. Εμένα, ας πούμε, έχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός γνωστών συγγενών και φίλων που έχει κόψει την καλημέρα για το θέμα του εμβολίου. Μάλιστα, ένας πολύ φίλος μου έχει πει ότι θα πάω στην κόλαση επειδή έκανα το εμβόλιο. Και του είπα, δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Το έκανα. Και του είπα ότι άμα είναι να πάω στην κόλαση επειδή έκανα το εμβόλιο μόνο γι' αυτό και μου συγχωρεθούν όλα τα υπόλοιπα, δεν πειράζει, ας πάμε γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μετά αυτό το θέμα και τώρα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, που το είπε και ο Δημήτρης, έχουμε μια τρομακτική πόλωση που φτάνει σε επίπεδα παρανοϊκά. Και παρόλο που δεν είμαι συνωμοσιολόγος, έτσι μπαίνω στον πειρασμό να σκεφτώ ότι αυτή η πόλωση που εκδηλώνεται σε διάφορα, σε διάφορες καταστάσεις, αλλά είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Ούτε μέσα στη Δύση, ούτε ειδικά στην Ελλάδα. Δημιουργεί μια διχοτομημένη κοινωνία, η οποία σκέφτεται, επικεντρώνεται σε αλλότρια προβλήματα και δεν σκέφτεται εθνοκεντρικά. Εντάξει. Και επειδή ακριβώς το πρόβλημα, ειδικά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως είπε και ο Δημήτρης, μας επηρεάζει πάρα πολύ, νομίζω ότι το βασικό πρέπει να το δούμε από τα δικά μας μάτια, τους δικούς μας φακούς, και να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να μας επηρεάσει και τι κινδύνους κρύβει. Κρύβει πάρα πολλούς. Ο Δημήτρης είπε το πιο σημαντικό, που όντως είναι κατά την ταπεινή μου άποψη και εμένα, το θέμα της μετακίνησης πληθυσμών εδώ στην Ελλάδα, οπότε ήδη και στην Κύπρο φυσικά, όπου εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σε ένα περιβάλλον ήδη πάρα πολύ φορτωμένο και με ελάχιστες δυνατότητες, μάλλον με δυνατότητες υπάρχουν, αλλά σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, εάν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο και έχουμε μια μαζική είσοδο πληθυσμών από την Γάζα, τότε πολύ απλά μπορούμε να ελπίζουμε στο καλύτερο σενάριο, που είναι να γίνουμε μια νέα Βηρυτός σε βάθος χρόνου, και το χειρότερο είναι, δεν ξέρω, κάτι πολύ πιο άσχημο. Οπότε πρέπει να δούμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ευρύτερη εικόνα, εκτός οπαδισμού και όσο το δυνατόν αποστασιοποιημένη από τα συναισθηματικά, από αυτά που συμβαίνουν. Φυσικά, έχουμε νεκρούς αμάχους, έχουμε τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς, η οποία κατά την άποψή μου ήταν συνειδητά και επιδεικτικά έχει αυτή τη βαρβαρότητα, ώστε να οδηγήσει το Ισραήλ σε μια υπεραντίδραση με σκοπό να το ρίξει σε μια μεγαλύτερη παγίδα, και αυτό φαίνεται πιθανώς ότι συμβαίνει. Γιατί είναι δεδομένο ότι όσο συνεχίσει η δράση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, με τον τρόπο που έχει οργανωθεί η Χαμάς εκεί, θα υπάρχουν απώλειες σε άμαχο πληθυσμό, ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλες, και είναι αναπόφευκτο ότι τόσο στις δυτικές κοινωνίες, όσο κυρίως
σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα δε τις μουσουλμανικές, θα υπάρχει μια αντίδραση. Και αυτό είναι μια επικοινωνιακή καταστροφή για το Ισραήλ. Ήδη άκουσα χτες ότι η Βολιβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτύρια. Η Βολιβία δεν είναι μουσουλμανική χώρα, είναι μια καθολική, χριστιανική, ισπανόφωνη χώρα. Αλλά στο πλαίσιο αυτής της, δεν ξέρω, της περίεργης ανάγνωσης. Οπότε αυτό επιμένω ότι πιθανώς το Ισραήλ, αυτοί που οργάνωσαν την επίθεση, να το σκέφτηκαν πάρα 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 πολύ καλά. Αυτή η βαρβαρότητα να μην ήταν αυθόρμητη, να το πούμε έτσι, ή να ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη ακριβώς για να οδηγήσει σε αυτή την αντίδραση του Ισραήλ, που με τη σειρά της να προκαλέσει αυτή την επικοινωνιακή φόρτωση. Δεν το σκουπούσαν, τα αγαπώ και τα προβάλλανε οι ίδιοι, ας πούμε. Δεν ήταν ότι κάποιοι άλλοι δεν το σκουπίσαν τα. Και μια έτσι που μπλέξαμε και με τη συνωμοσιολογία, και εάν υπάρχει κάποια παγίδα, μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, επειδή το Ισραήλ έχει κάποιες παθογένειες, μία από αυτές που το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί πανεπιστημιακοί και αναλυτές, είναι η λογική του doer, αυτού που κάνει πράγματα. Και δεν πολύ τους πολύ αρέσουν οι διανοούμενοι και αυτοί που έχουν πολύπλοκα σχήματα στο κεφάλι τους όσον αφορά τη στρατηγική και λειτουργούν πάντα πάρα πολύ γρήγορα και με μία προσπάθεια διά του αυτοσχεδιασμού να επιλύσουν τα προβλήματα. Αυτό είναι η μεγάλη τους αρετή στο πεδίο της μάχης και η μεγάλη τους αρετή εν μέρη και στο στρατηγικό επίπεδο, γιατί λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη όμως, τους εγκλωβίζει σε μια κατάσταση να μην μπορούν να δουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πράξεών τους, των ενεργειών τους. Επίσης, μια άλλη παθογένεια του Ισραήλ είναι ότι έχει πέσει θύμα της στρατιωτικοποίησης της στρατηγικής του και ιδιαίτερα των μεγάλων του στρατιωτικών επιτυχιών. Δηλαδή, ήδη από την εποχή του πόλεμου των 6 ημερών, κατέληξε να έχει μια τόσο μεγάλη νίκη που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Δεν ήταν στους στόχους των Ισραηλινών ηγεσιών να καταλάβουν όλη τη Χερσόνησο του Σινά, για παράδειγμα. Το κάνανε. Βρέθηκαν όμως μετά σε μια σύγκρουση με τις αραβικές χώρες, ιδιαίτερα και με την Αίγυπτο, που δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν. Έμπλεξαν μετά στον πόλεμο της Θωράς, μετά στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Κατάφεραν να τα βρούνε με την Αίγυπτο, αλλά και πάλι υπήρχαν συνεχή μέτωπα. Και, εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια λογική αυτή της αποφασιστικής τελικής νίκης διαστρατιωτικών μέσων εναντίον απειλών. Και κάθε φορά την πατάει. Δηλαδή, προσπάθησε να το κάνει στην ειρήνη για την Γαλιλαία το 1982, δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε το 2006 τον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου εναντίον της μικροσκοπικής τότε Χεσμπολά, πάλι δεν τα κατάφερε. Ο δεύτερος πόλεμος του Λιβάνου, ο πρώτος ήταν στην ειρήνη για την Γαλιλαία. Λοιπόν, και φοβάμαι ότι το ίδιο θα πάθει και τώρα. Δηλαδή, αυτά τα προβλήματα δεν επιλύονται δια στρατιωτικών μέσων. Όσο μεγάλη και να είναι η νίκη σου, στην πραγματικότητα θα προκαλέσεις αντιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Θα μου πεις τι να κάνει. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, να μην κάνει τίποτα. Φυσικά θα δράσει στρατιωτικά. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρει και οι σύμμαχοί του πώς θα καταφέρουν να εγκυβωτήσουν αυτή τη σύγκρουση σε έναν κατά κάποιο τρόπο αρνητικό βρόχο ανάδραση, ώστε να πηγαίνει πτωτικά, να μην οδηγηθεί σε μια κλιμάκωση και κυρίως να μην ξεφύγει αυτή η σύγκρουση και εμπλακεί με άλλους δρόντες. Εδώ λοιπόν πάλι φοβάμαι, και τη συνειδητά λέω τη λέξη φοβάμαι, γιατί δεν το θέλω με τίποτα, το θεωρώ θα είναι μια μεγάλη καταστροφή και για την Ελλάδα, να επεκταθεί η πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Ισραήλ θεωρεί ότι ο μεγάλος του εχθρός είναι το Ιράν, σίγουρα έχει δίκιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τις προθέσεις του Ιράν. Το Ιράν είναι μια ιδιόρυθμη χώρα, είναι ένα μείγμα ακραίου φονταμενταλισμού, αλλά και σκληρού, κοινικού, αλλά και ψυχρού ρεαλισμού. Μοιάζει σε κάποιο βαθμό με την παλιά Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του Μπρέσνεφ και μετά, που μια γεροντοκρατία λειτουργούσε και πολύ δύσκολα έπαιρνε αποφάσεις πολύ ακραίες. Λοιπόν, από την άλλη όμως ελέγχεται και από ένα θρησκευτικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του, ακριβώς γιατί βρίσκεται εγκλωβισμένο σε έναν ανταγωνισμό με το σουνιτικό κομμάτι για το ποιος θα είναι η πρώτη δύναμη στο Ισλάμ, αναγκαστικά, εντός εισαγωγικών το αναγκαστικά, πρημοδοτεί διάφορες ένοπλες οργανώσεις με προεξάρχουσα φυσικά τη Χεσμπολάχ αλλά και τη Χαμάς. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος τι θέλει να κάνει το Ιράν με τη Χαμάς, δεδομένου ότι η Χαμάς είναι ένα συγγενές μέγεθος με το Ισλαμικό κράτος, με το ISIS. Μάλιστα, οι Ισραηλοί μας δείξανε εικόνες από σημαίες του ISIS μέσα στο Ισραήλ. Και δεν μπορώ παρά να θυμηθώ ότι το Ιράν και η Χεσμπολάχ
έχουν χύσει ποταμούς αίμα τους για να χτυπήσουν το ISIS και στη Συρία και στο Ιράκ. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες νεκρούς. Οπότε δυσκολεύομαι και εγώ να καταλάβω ακριβώς τη στρατηγική του Ιράν. Επίσης, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το Ιράν είναι αυτό που δίνει εντολές και η Χαμάς υπακούει. Ξέρετε, έχουμε μία τάση, ειδικά στην Ελλάδα, να βλέπουμε μια ιεραρχική διαστρωμάτωση των διεθνών σχέσεων, όπου οι μεγάλοι παίκτες δίνουν εντολές και οι μικροί υπακούν. Στην πραγματικότητα όμως, δεν σημαίνει πάντοτε αυτό. Δηλαδή και στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, και στην σοβιετική αρχιτεκτονική και στην αμερικάνικη, υπήρχαν μικροί παίκτες οι οποίοι επέβαλαν τη θέλησή τους μεγαλύτερους. Να μιλήσουμε, θυμίσουμε την Κούβα, να θυμίσουμε τη Σομαλία, την Νότιο Αφρική, την Νότιο Κορέα και μια σειρά από άλλους. Λοιπόν, οπότε δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν αυτό που έγινε ήταν 100% καθοδηγούμενο από το Ιράν, μάλλον ήταν καθοδηγούμενο από το Ιράν, ή αν ήταν πρωτοβουλία της Χαμάς, την οποία στήριξε το Ιράν, αλλά όχι ότι του επέβαλε στη Χαμάς, ή αν υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι παίκτες σε ένα ευρύτερο επίπεδο που πιθανώς καθοδηγούν καταστάσεις και πράγματα, επιδιώκοντας πλέον να ρίξουν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά ολόκληρη τη Δύση σε μια μεγάλη γεωπολιτική παγίδα. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Γιατί αν εμπλακούμε σε πόλεμο με το Ιράν, και λέω το εμπλακούμε όχι να εμπλακεί η Ελλάδα, αλλά να εμπλακεί το Ισραήλ και να εμπλακεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να ρημουλκηθούν, να συρθούν, αν θέλετε, σε πόλεμο με το Ιράν, τότε η κατάσταση δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλή. Σίγουρα θα είναι καλή, θα είναι πολύ επικίνδυνη για τα δυτικά συμφέροντα και για τα ελληνικά συμφέροντα. Και τι εννοώ. Συνεχίζουμε να έχουμε μία άποψη, μία αντίληψη, μάλλον μία εικόνα, μία αίσθηση περί αμερικανικής και ισραηλινής παντοδυναμίας. Και υποτίθεται ότι άμα γίνει επίθεση στο Ιράν, θα το καταστρέψουν, θα το τιμωρήσουν. Ναι, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ, μάλλον είναι εντελώς αδύνατο κατάληψη στρατιωτική του Ιράν, γιατί ακούω και τέτοια από διαφόρους που δεν θα έπρεπε να τα σκέφτονται, τύπου Ιράκ δηλαδή. Είδαμε άλλωστε και την κατάληψη στο Ιράκ, αλλά έστω και στην πρώτη φάση αυτό είναι εντελώς αδύνατο να γίνει στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν έχει δημιουργήσει μια τέτοια δομή εδώ και πολλά χρόνια, σχεδιασμένη ακριβώς ώστε να αντιμετωπίσει επιθέσεις μεγάλων στρατών, ισχυρών στρατών, τεχνολογικά υπέρτερων στρατών, με προεξάρχοντα τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι μόνο, γιατί το Ιράν βλέπει εχθρούς σε πολλές κατευθύνσεις του ορίζοντα, δεν βλέπει μόνο προς την Δύση. Λοιπόν, χαρακτηριστικά να πούμε, εάν το πρόβλημα των υπόγειων τούνελ της Χαμάς είναι δυσεπίλητο, ο υπόγειος κόσμος που έχει φτιάξει το Ιράν στα εδάφη του είναι απλά ένας άλυτος γρίφος. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να καταφέρεις να χτυπήσεις τις κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν χωρίς να κάνεις χρήση πυρηνικών, που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτύχεις. Μετά, για παράδειγμα, έχουν φτιάξει το Σώμα του Φρόντ της Επανάστασης, που είναι ένας παράλληλος στρατός, ένα παράλληλο στράτευμα μέσα στη δομή, δηλαδή είναι οι κανονικές ενόπλες δυνάμεις, οι τρεις κλάδοι, και μετά είναι οι φρουρείς επανάστασης με δικούς του κλάδους, δικό του ναυτικό, δικό του στρατοξηράς, και είναι και το πιο οργανωμένο κομμάτι. Αυτή λοιπόν είναι ένας ολόκληρος κόσμος με νέες ιδέες. Έχουν, ας πούμε, τον περιβόητο πόλεμο μοσαϊκού, το Mosaic Warfare, που είναι ουσιαστικά μια άρνηση στην πολεμική ικανότητα του όποιου αντιπάλου να καταστρέψει την κεντρική σου δομή, γιατί πολύ απλά δεν έχεις κεντρική δομή. Δηλαδή, έχεις διαχωρίσει το στράτευμά σου σε μικρές ψηφίδες, οι οποίες μπορούν να διαιρεθούν σε ακόμη μικρότερες ψηφίδες. Δεν έχεις κεντρικά σημεία, δεν έχεις κομβικά σημεία, δεν έχεις τίποτα. Έχεις δηλαδή ένα είδος υπερανταρτοπολέμου, εάν δεχτείς επίθεση, ο οποίος όμως αυτός υπερανταρτοπόλεμος δεν θα γίνεται με Καλάσνικοφ και με RPG, θα γίνεται με βαλιστικούς πυράβλους, θα γίνεται με μίνι υποβρύχια, θα γίνεται με ρομποτικά αεροχήματα διαφόρων διαμορφώσεων, με σμήνια από ταχύπλοα σκάφη, με νάρκες, θαλάσσιες νάρκες και. Οπότε, πιθανώς, εάν πάμε σε πόλεμο με το Ιράν, να υπάρξει μια στρατιωτική, δεν θα πω τη λέξη ταπείνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει μια, έτσι, όχι επιτυχία από πλευράς της Δύσης, ιδιαίτερα των Αμερικανών. Και αυτό σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται, μέσα στον οποίο αναδύονται οι μεγάλοι παίκτες της Ανατολής και αμφισβητούν όχι μόνο την στρατιωτική και πολιτική και οικονομική πρωτοκαθεδρία των Δυτικών, αλλά αμφισβητούν το ίδιο το πολιτισμικό παράδειγμα της Δύσης. Δηλαδή, αυτή την ευρωγενή εποχή, τον τρόπο δηλαδή που όλοι αντιλαμβανόντουσαν τα τεκτενόμενα στον κόσμο μέσα από ευρωπαϊκά μάτια, ότι ήταν οι δυτικοί αυτοί που δίνανε κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό στον πλανήτη. Εάν λοιπόν προκύψει μια στρατιωτική ταπείνωση στο Ιράν,
τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα υπάρξει μια πολύ ισχυρό πλήγμα στο ήδη τροφέν γόητρο της Δύσης και μάλιστα σε μια Δύση που, όπως είπε ο Δημήτρης, πριν, είναι τεράστιο θέμα υπαρξιακής, υφίσταται μια υπαρξιακή κρίση, έχει πρόβλημα ταυτότητας. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστά αυτά που λέω, σίγουρα όμως είναι σωστό ότι αυτό το πρόβλημα, αυτή η σύγκρουση, αυτή η μετάλλαξη του διεθνούς περιβάλλοντος που ζούμε σήμερα στη Μέση Ανατολή δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γινόταν πριν από 10-20 χρόνια, γιατί σημαίνει σε μια άλλη εποχή. Και η άλλη αυτή εποχή είναι μια εποχή μετάβασης από τον ευρωγενή κόσμο σε έναν πολύ πιο πλουραλιστικό κόσμο που αναδύονται οι νέες δυνάμεις της Ανατολής. Για να πάμε σε ένα πιο έτσι, χαμηλό επίπεδο, αλλά επίσης πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα. Εάν τυχόν υπάρξει σύγκρουση με το Ιράν και το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμούς ή έστω απειλήσει να τα κλείσει, δεδομένης δε και της κατάστασης που έχουμε στην ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, θα οδηγηθούμε πιθανώς σε μια ενεργειακή κρίση με πρωτοφανή μεγέθη. Ούτε την είχαμε ούτε μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, ούτε το 1979, ούτε ποτέ. Γιατί θα έχουμε μια Ρωσία η οποία θα είναι αποκομμένη ενεργειακά από εμάς, γιατί εμείς το επιλέξαμε, γιατί εγκλωβιστήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο μαζί της και βέβαια με τις ευθύνες της Ρωσίας, δεν το κάνει η Ευρώπη μόνη της, η Ρωσία έκανε την επίθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό συνέβη. Έχουμε μια Ευρώπη που θέλει και έχει ήδη αποκοπεί από την ενεργειακή τροφοδοσία της Ρωσίας. Εάν λοιπόν προκύψει σοβαρό πρόβλημα στην ενεργειακή τροφοδοσία και από τη Μέση Ανατολή, τότε θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο, ακόμη πιο έντονο, δεδομένου ότι θα έχουμε εμείς ενεργειακό πρόβλημα, θα έχουν και όλα τα υπόλοιπα βιομηχανικά κράτη του πλανήτη, αλλά το πρόβλημα δεν θα είναι ίδιο για όλους. Δηλαδή, η Κίνα ή ακόμη και η Ινδία ή ακόμη και οι άλλες οι αναδυόμενες βιομηχανίες της Ανατολής με την προνομιακή σχέση που έχουν με τη Ρωσία, αναγκαστικά δηλαδή η Ρωσία έχει προνομιακή σχέση μαζί τους γιατί τους χρειάζεται πλέον ως μεγάλες αγορές, θα λειτουργούν με πολύ μικρότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Και όταν μια βιομηχανία λειτουργεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με υψηλότερο ενεργειακό κόστος από τον αντίπαλό της, από τον ανταγωνιστή της, ακόμη και μικρό πλεονέκτημα να έχει ο ανταγωνιστής μέσα σε ένα ενοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα, τότε συνήθως αυτός που έχει υψηλότερο ενεργειακό κόστος το κλείνει το μαγαζί, κατεβάζει λουκέτο και τέλος. Οπότε δηλαδή ήδη το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στις ευρωπαϊκές οικονομίες μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Και φυσικά υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα της επέκτασης του πολέμου, δηλαδή το να γίνει κάποια σύγκρουση με το Ιράν εξαιτίας της Χεσμπολάχ και μετά να παρέμβουν και άλλες δυνάμεις. Να παρέμβει η Κίνα, να παρέμβει η Ρωσία και να πάμε πλέον σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, σε ένα φαινόμενο ντόμινο. Και εκεί πλέον όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, ακόμη και αυτό το σενάριο της πυρηνικής κρίσης και πιθανώς και μετά, άμα πάμε σε πυρηνική κρίση, και του πυρηνικού πολέμου. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει αντίρρηση, κατά κανόνα εμφανίζεται αυτό το πράγμα. Λέει, τι λες, πυρηνικός πολέμος δεν γίνεται, κανείς δεν πρόκειται να πατήσει τα κουμπιά, θα καταστραφούμε όλοι κτλ. Ναι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να τα λέμε. Εντάξει, αυτά είναι για τον καφενέ στο χωριό μου, στη Δυτική Φραγκίστα και αν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αν πάμε σε καταστάσεις κλιμάκωσης, τότε μπορούν τα πράγματα να τεθούν σε μια ανεξέλεγκτη τροχιά. Θα υπενθυμίσω το εκπληκτικό βιβλίο της Μπάρμπαρα Τούτσμαν, το The Guns of August, της δεκαετίας του 60 το βιβλίο αυτό, ένα από τα πιο διάσημα βιβλία στον χώρο της ιστορίας και εκεί με βραβείο Πούλιτζερ επηρέασε και τον πρόεδρο Κένεντι στην κρίση, θετικότατα στην κρίση των πυράβλων το 62, που η Μπάρμπαρα Τούτσμαν με εκπληκτικό τρόπο περιγράφει πώς έγινε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος εις βάρος της θέλησης και των αποφάσεων που λάμβαναν οι ηγέτες, ακριβώς γιατί οι αποφάσεις τους, η θέληση, η βούληση και η λειτουργία του κάθε κράτους και του κάθε ηγέτη τοποθετήθηκε μέσα σε έναν μηχανισμό, σε μια συστημική δομή η οποία αναπτύσσει τη δική της δυναμική και μετατρέπει φαινομενικά λογικές αποφάσεις στο τώρα, στο επόμενο στάδιο τις μετατρέπει σε κάτι άλλο και έτσι οδηγηθήκαμε σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Αυτό πολύ πιο εύκολα μπορεί να συμβεί στην πυρηνική εποχή. Ήταν από τα θεμελιώδη αυτά που μελετούσε η θεωρία απεγνίων. Η όλη θεωρητική του πυρηνικού πολέμου ήταν ένας από τους μεγάλους κινδύνους. Ειδικά σήμερα που είμαστε στα νηπιακά βήματα του νέου ψυχροπολεμικού κόσμου, είμαστε ούτε καν στον νήπιο, είμαστε στα προνήπια. Δεν έχουμε ακόμη βρει τα πατήματά μας και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ και οι Ευρασιατικές Δυνάμεις και η Ευρωατλαντική Δύση μέσα σε αυτό το νέο ψυχροπολεμικό σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να προκύψει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και να
οδηγηθούμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Το Ισραήλ φυσικά αντέδρασε και καλά έκανε και αντέδρασε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρώ ότι λειτουργούν πυροσβεστικά αυτή τη στιγμή, δεν κάνουν κάτι να ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ψυχροί, κοινικοί, ομοί, ρεαλιστές Ιρανοί θα κάνουν το ίδιο. Θα αναγκάσουν τη Χεσμπολάχ να οι δράσεις της, οι όποιες δράσεις της, να είναι σε λελογισμένο επίπεδο, ίσα ίσα για την τιμή των όπλων, να μην δηλαδή οδηγηθούμε σε κάποια μαζική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, γιατί αν οδηγηθούμε η Χεσμπολά, αν επιλέξει ή αν κληθεί να επιλέξει μαζική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, δεδομένου του πολύ πιο εξελιγμένου οπλοστασίου, τότε θα πάμε όντως, δηλαδή οι πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς θα είναι ένα τίποτα και θα έχουμε πολύ σοβαρές απώλειες και στο Ισραήλ, και τότε το Ισραήλ αναγκαστικά θα αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, θα ρημουλκήσει τις ΗΠΑ και, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε όλο αυτό το ντόμινο που είδαμε. Και επιμένω και σε αυτό ότι είναι προς όφελος της Ελλάδος να μην πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί αν εμπλακεί το Ιράν και το Ιράν εμφανιστεί να είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για τη Δύση, εξ αντικειμένου η Τουρκία ξεπλένεται. Η Τουρκία εμφανίζεται να είναι ξανά το ακρότατο όριο της δυτικής αρχιτεκτονικής. Θα τη συγχωρεθούν για μία ακόμη φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει όχι απλώς απίθαρχη έναντι της Δύσης, αλλά δείχνει ξεκάθαρη περιφρόνηση. Να θυμίσουμε ότι το 2003 η Αμερικανική Τέταρτη Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, δηλαδή η αιχμή του δόρατος Αμερικανικής Πολεμικής Μηχανής, βολόδερνε στη Μεσόγειο, γιατί θεωρούσαν δεδομένο οι Αμερικανοί ότι θα τους άφηναν να περάσουν από τα τουρκικά εδάφη, και τελικά όχι μόνο δεν τους άφησαν. Έφτασε, κάνοντας τον κύκλο, έφτασε στο αποβιβάστηκε όταν είχε καταληφθεί η Βαγδάτη. Και η Τέταρτη Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ήταν, λέμε, μηχανοκίνητη μεραρχία, αλλά ουσιαστικά ένας μικρός στρατός. Ήταν ακριβώς στρατηγική. Η πρώτη ψηφιοποιημένη δύναμη ήταν η αιχμή του δόρατος. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρατάξει ο Αμερικάνικος στρατός. Και οι Αμερικάνοι δεν το πίστευαν ότι δεν θα τους άφηναν να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά, για μία ακόμη φορά η Τουρκία συγχωρέθηκε για αυτές τις απειθαρχίες. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η συγχώρεση γίνεται κατόπιν ψυχρών και ρεαλιστικών αναγνώσεων στα δυτικά κέντρα εξουσίας, γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν δεδομένο ότι η Τουρκία δεν είναι απλώς εκτός της δυτικής αρχιτεκτονικής, είναι πρόβλημα για τη δυτική αρχιτεκτονική. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες παθογένειες μέσα στους μηχανισμούς εξουσίας, τις οποίες η Τουρκία εκμεταλλεύεται με τα διάφορα λόμπι, με μαύρες επιχειρήσεις κλπ. Το είδαμε και στην επιχείρηση εναντίον του Μενέντες, που κατά την άποψή μου ήταν σαφώς μια ενέργεια υβριδικού πολέμου των Τούρκων. Λοιπόν, δεν το θέλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό θα μου πείτε, αυτά ξεφεύγουν από τα περιθώρια δράσης της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και απλώς μπορούμε να παρακολουθούμε ή να παρεμβαίνει η Ελλάδα στο λίγο που της επιτρέπεται να παρεμβαίνει. Και πάμε στο ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι αυτό που ο Δημήτρης, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να λειτουργεί στο πλυντήριο της Τουρκίας του Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Αυτό αγγίζει τα όρια του κομικού. Δηλαδή είναι πλέον για το δελφινάριο, είναι για επιθεώρηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι η Τουρκία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ώστε να αξίζει να συζητήσουμε μαζί της για το οτιδήποτε. Να πάμε να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά, θα το πούμε, την Τουρκία τι. Έχει πει η Τουρκία, ας πούμε, έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη των ελληνικών νησιών? Όχι. Θα μου πεις, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη. Βεβαίως δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη. Από τη στιγμή που η Τουρκία λέει ότι τα ελληνικά νησιά συνεχίζει να λέει είναι προέκταση, η υφαλοκρηπίδα είναι προέκταση της Μικρασιατικής Ακτής και δεν έχουν ούτε ΑΟΣ, ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε τίποτα. Και θα είμαστε εμείς η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν θα έχει 12 ναυτικά μίλια και εμείς πρέπει αυτό το πράγμα βάσης να το συζητήσουμε. Πώς θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα? Αυτά είναι αδιανόητα. Το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε είναι, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Βαλιράκης, ότι είμαστε Ιωνοί εμπόλεμοι και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση σχετικής ειρήνευσης. Λοιπόν, μια διαδικασία διαλόγου που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός πραγματικότητος, γίνεται πλέον, στρέφεται ενάντια πλέον όχι μόνο στην ελληνική εθνική υπόσταση, αλλά ενάντια και στη δυτική αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Τουρκία είναι δεδομένο ότι στρέφεται ξεκάθαρα κατά τις Δύσεις. Εμείς λοιπόν θα πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία για να την τοποθετήσουμε, να κάνουμε παραχωρήσεις, να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή, έτσι ώστε στο κοντινό μέλλον, που είναι πλέον δεδομένο ότι θα είναι εναντίον της Δύσης, η Δύση να έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο από ό,τι έχει σήμερα. Αυτά αδυνατό να τα καταλάβω. Και αντί η ελληνική κυβέρνηση να πει ότι επιτέλους ήρθε η ευκαιρία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να πει παιδιά ορίστε,
όλα ό,τι έκανα εγώ, δηλαδή ότι επέλεξα τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή 100% ταύτιση με τη Δύση, και όλοι εσείς και εγώ που μου λέγατε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ότι πρέπει να έχουμε μια πιο πλουραλιστική πολιτική, ότι πρέπει να έχουμε και σχέσεις, κάποιες μικρές σχέσεις και με τη Ρωσία, με άλλους, ότι εσείς όλοι κάνατε λάθος. Και να έρθει να μας το τρίψει στη μούρη και να πει: να τώρα δικαιώνομαι. Λοιπόν, η Τουρκία φεύγει από τη Δύση. Εγώ που επέλεξα 100% το δυτικό κατή, εμφανίζομαι να είμαι και διεκδικώ να είμαι και το επιβάλλω να είμαι το ακρότατο όριο της Δύσης, και τελείωσε, και όλοι εσείς στα λάθος, ήσταν άχρηστοι και εγώ ήμουν σωστός. Αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει, όχι απλώς δεν το κάνει. Επιμένει σε μια πολιτική τόσο αυτοχειριαστική, δηλαδή το να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, που πλέον, επαναλαμβάνω, αγγίζει τα όρια του κωμικού. Ξεφεύγει από το τραγικό και πάει σε επίπεδο φαρσοκομωδίας. Και ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η πολιτική της σωστής πλευράς της ιστορίας μπορεί να συνυπάρχει με τη λογική να τα βρούμε σαν και καλά με την Τουρκία αυτή ακριβώς τη στιγμή. Λέει, δεχόμαστε πιέσεις από την Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ένα τεράστιο καράβι, πολύ δύσκολα αλλάζει πορεία. Εσύ πρέπει να είσαι μια κίνηση μπροστά. Πρέπει να δεις, δηλαδή, όχι αν έχει στρίψει το καράβι, τι έχει κάνει ο τιμονιέρης. Λοιπόν, και επίσης η Αμερική, δεν ξέρω αν ο Δημήτρης που είναι πολύ πιο ειδικός διαφωνεί ή συμφωνεί. Νομίζω ότι είναι ένα πολυκεντρικό πολιτικό σύστημα. Δεν έχει ένα κέντρο εξουσίας και αποφασίζει. Σαφώς υπάρχουν και φιλοτουρκικές δομές. Σίγουρα όμως υπάρχουν και πολλοί σύμμαχοί σου εκεί μέσα. Λοιπόν, οι οποίοι κατανοούν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι, όχι μόνο σύμμαχος, δεν μπορεί να είναι ούτε καν ένας ουδέτερος παίκτης. Και δεν μπορεί ο κατεξοχήν παίκτης δυτικός στην περιοχή, ο κόφτης, ο regulator, αν θέλετε, της Τουρκίας, δηλαδή η Ελλάδα, να προβεί σε έναν αυτοχειριασμό, έναν αυτοκροτηριασμό για να στηρίξει την Τουρκία. Λοιπόν, ακόμη και στο πιο απλό να πάμε, πείτε, ας πούμε, ότι τα επιλύουμε όλα και επιλέγουμε το να μοιράσουμε τους ενεργειακούς πόρους. Και έχουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, που τώρα με τη Ρωσία να είναι εχθρός της Δύσης, με τη Μέση Ανατολή να είναι ξανά στις φλόγες, και δεν ξέρουμε πότε θα εκδηλήσουν αυτές οι φλόγες, να έχουμε λοιπόν και τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου ή καθ' ολοκληρή, αν είναι ένα τους μεγάλο κομμάτι, θα έχει περάσει στην Τουρκία αντί να είναι στην αποδοπλευρά. Αυτό πώς διάολο συμβεί και συνυπάρχει με την αντίληψη υπέρ των δυτικών συμφερόντων, που σαφώς θα έπρεπε τα όποια αυτά ενεργειακά κοιτάσματα, ακόμη και αν είναι μικρά, που δεν είναι μικρά, να είναι υπό τον έλεγχο 100% της Δύσης. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να κλείσω, εγώ δεν έχω απόλυτες λύσεις, δεν έχω απόλυτες απαντήσεις. Επιμένω ότι βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη εποχή. Το Ισραήλ, φοβάμαι, και η Δύση, ότι μπορεί να οδηγούνται σε μια μεγάλη γεωπολιτική παγίδα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει, ότι θα επικρατήσουν πιο ψύχρεμες απόψεις και ο πόλεμος θα εγκυβωτιστεί τελικά στη Γάζα και δεν θα επεκταθεί εναντίον άλλων χωρών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει. Δεν είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα τα οποία η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να τα ελέγξει. Αυτό όμως που επιβάλλεται να κάνει, πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο 0, είναι να δει ρεαλιστικά την τουρκική απειλή. Δηλαδή, πλέον δεν είναι ότι μόνο εμείς ως χώρα οφείλουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το τουρκικό επιθετικό ιμπεριαλισμό. Πλέον είναι και κομμάτι της θέσης, του ρόλου και της ταυτότητάς μας μέσα στη Δύση. Αν πραγματικά όλοι αυτοί που προώθησαν την αντίληψη της ολοκληρωτικής ταύτισης με τον ευρωατλαντικό παράγοντα θέλουν να είναι συνεπείς έναντι της στρατηγικής τους, οφείλουν να διακόψουν κάθε σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή και να υιοθετήσουν μια πολιτική ανάσχεσης. Δεν λέω καν αποτροπής. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Είμαστε μέσα στους χρόνους, γι' αυτό θα έχουμε και αρκετό χρόνο από ό,τι βλέπω για ερωτήσεις. Εδώ θα ήθελα να πω, συμφωνώ με τον κύριο Γρήγορα, τον αγαπητό Κώστα. Δεν ξέρω, θα δούμε το χάρτη, πώς θα πάνε στο Ιράν. Πρώτον. Δεύτερον, έχει πάει κανένας στο Ιράν να δει πώς είναι το έδαφος? Εγώ είχα την τύχη με τον Μαΐμου Στεφανόπουλο το 1999 να πάμε στο Ιράν. Δεν προσφέρεται για επιχειρήσεις όπως φανταζόμαστε, όπως είναι στη Μέση Ανατολή κλπ. Είναι μια ιδιαίτερη χώρα, είναι Πέρσες, δεν έχουν καμία σχέση με τους Άραβες. Και πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνω, απόβαση τον Περσικό κόλπο. Πας με τόση. Ναι. Θέλω να πω κάτι, ναι, βεβαίως, για το Ιράν. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει και ερώτηση, αλλά θέλω να το πω έτσι για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής. Δηλαδή,
το να μην οδηγηθεί η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση το Ισραήλ σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Αυτό όμως για να γίνει, όπως είχε πει ο Ρούσβελτ που έγραψε το σημερινό μου άρθρο, ο Τεντ Ρούσβελτ, να μιλάς ήρεμα, αλλά να κρατάς μεγάλο ραβδί. Λοιπόν, πολύ απλά, δεν πρέπει η Αμερική σε καμία περίπτωση και συγκεκριμένα η κυβέρνηση Biden να δείξει αυτό που λέμε στην Αμερική ότι κάνει wavering, δηλαδή ότι παλατζάρει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η κίνηση να σταλούν τα δύο battle groups στην περιοχή ήταν καλή, η προειδοποίηση να μην εμπλακούν άλλοι είναι καλή, η μεθοδικότητα με την οποία κινείται αυτή τη στιγμή στο πεδίο της διπλωματίας και γύρω από τον πόλεμο είναι επίσης καλή, αλλά εάν το Ιράν ή οι άλλες δυνάμεις που πολύ σωστά ανέφερε ο καθηγητής μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτή την ένταση διαγνώσουν ότι η Αμερική είναι πολύ πιθανόν αν πάμε, αν γίνει ένα τζαρτζάρισμα πιο έντονο να κάνει πίσω, θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να θυμίσω εδώ ότι επέκταση του πολέμου νομίζω δεν θέλει κανείς, αλλά πολλές φορές σε τέτοιου είδους μεγάλες κρίσεις, και έχει αποδειχθεί ιστορικά αυτό, το ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, σχέση με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, καμιά φορά τα γεγονότα σε παρασύρουν εκεί που δεν θέλεις. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχεις μια σταθερή πολιτική, η οποία να μην παλατζάρει. Το manual έχει αλλάξει. Η ιστορία όμως είναι πολύ χρήσιμη. Να τη χρησιμοποιούμε και να τη γνωρίζουμε. Δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες σήμερα στη Δύση δεν τη γνωρίζουν, ούτε τη χρησιμοποιούν. Επίσης, το πρόβλημα που ανέφερα και προηγουμένως, το εσωτερικό που αντιμετωπίζει η Αμερική, δηλαδή το σύστημά της στο πολιτικό, οι θεσμοί της η πολιτική, το γεγονός ότι δεν επικρατεί η λογική που γνωρίζαμε όσοι έχουμε σπουδάσει στην Αμερική, ότι οι διαφορές οι πολιτικές, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική και εθνική ασφάλεια και διεθνή πολιτική, σταματάνε στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ και δεν περνάνε στο πολιτικό σύστημα, έχει πάψει δυστυχώς στην Αμερική να ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σφαγμένη κυριολεκτικά στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή είναι αδυσόπιτος πλέον ο πόλεμος και δεν συμφωνούν σε τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι μόνο για την Αμερική, αλλά κυρίως για τη Δύση. Τώρα όσον αφορά το Ισραήλ, σίγουρα δεν θα πρέπει να φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Το πλήγμα όμως το οποίο που δέχτηκε ήταν τόσο απάνθρωπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να κάνει πίσω, γιατί τότε θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή από ό,τι αντιμετωπίζει σήμερα. Εδώ να αναφέρω ιστορικά ότι τη λογική της φρικτής αριθμητικής που αποδίδεται στον πρόεδρο Λίνκον της Αμερικής, τον Αβραάμ Λίνκον, στον εμφύλιο πόλεμο. Ο πόλεμος δεν πήγαινε καλά, οι απώλειες ήταν μεγάλες, δεν υπήρχε advance στο μέτωπο, διότι η στρατηγή του, έτσι το αντιλαμβάνονταν ο Λίνκον και είχε δίκιο από ό,τι αποδείχθηκε, βλέποντας τις παράπλευρες απώλειες και το κόστος σε ανθρώπινη ζωή και το άλλο κόστος, δεν προχωρούσαν δυναμικά για να τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο. Και τότε αποφάσισε να τοποθετήσει στην ηγεσία της στρατιωτικής επιχείρησης στον εμφύλιο πόλεμο από την πλευρά του Βορρά, τον στρατηγό Οδυσσέα Γκραντ, Ulysses Grant, τον οποίο πολλοί τον αποκαλέσαν και Χασάπι. Γιατί τι έκανε ο Γκραντ? Δεν κοίταξε τις απώλειες, κοίταξε στο στόχο και το τελείωσε γρήγορα. Αυτό πρέπει να συμβεί και εδώ. Και όσοι καλούν το Ισραήλ να πάει σιγά σιγά να δει το ένα, να δει το άλλο, θα οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες καταστάσεις, γιατί ο πόλεμος θα πάει πολύ μακριά, οι απώλειες θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως από την πλευρά των Παλαιστινίων, και τότε κινδυνεύουμε να πάμε σε όλα αυτά τα φρικτά σενάρια που υπονόησε, όχι υπονόησε, τα είπε ξεκάθαρα ο κ. Καθηγητής. Άρα λοιπόν πρέπει, δυστυχώς, είναι τραγικό αυτό που θα πω,
για λίγο να κλείσουμε τα μάτια και αυτό το πράγμα να τελειώσει και να τελειώσει δυναμικά και γρήγορα. Αυτό έχω να πω εγώ. Να αρχίσω τις ερωτήσεις από εδώ μέσα. Μόνο που να πω, ο Νετανιάχου έχει τρεις στρατηγούς, τρεις πρώην αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου. Εκτός από τον Χαλεβί που είναι τώρα, ο οποίος μάλλον δεν τον ακούει καθόλου, έχει τον Μπένι Γκάντς, αρχηγό του κόμματος Γαλάζιο και Λευκό, και έχει και τον Γκάμπι Άιζενκοτ, εξαιρετική στρατηγή και οι δύο αρχηγοί. Υποτίθεται ότι πρέπει να του λένε κάποια πράγματα, γιατί τους έχει στο πολιτικό συμβούλιο. Ελπίζω και εγώ να τελειώσω γρήγορα αυτά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από εδώ μέσα ερωτήσεις. Να αρχίσουμε από τον κύριο Δουδούμη και συνεχεία τον κύριο Χατζιαγγελίδη. Δεύτερος, ναι, ναι, το μικρόφωνο. Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Καθηγητή και τον κύριο Τεχνολόγο, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Κούρτα. Μια ερώτηση που κολλάει στο τελευταίο κομμάτι που μας ανέπτυξε ο κύριος Γρήβας. Υποθέτω ότι οι ενέργειες της Χαμάς ήταν γνωστές στην Τουρκία πριν τις κάνουν. Μου φαίνεται δύσκολο να κάνουν κάτι τέτοιο και να μην τους ενημερώσουν. Τη στιγμή που τους βλέπω αγκαλιά των αρχηγών της Χαμάς με τον Ερντογάν και τα λοιπά, αλλά έστω και αν δεν τους είχε να ενημερώσει. Δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Οπότε έχει τώρα η Τουρκία δύο σενάρια. Το θετικό για αυτήν, το οποίο είναι αυτό που είπατε εσείς, να βγει πάλι ξεπλημμένη στο τέλος της υπόθεσης, και το αρνητικό. Ποιο μπορεί να είναι το αρνητικό σενάριο για την Τουρκία? Μπορούμε να το φανταστούμε φαντασία. Το χειρότερο που θα φοβάται η Τουρκία να προκύψει μετά από αυτό που συμβαίνει σήμερα? Ευχαριστώ. Ποιο θέλετε να απαντήσει, Ιωδονή, ο σίγουρα να απαντήσω, κύριε Καθηγητή, αλλά το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία και το σωστό σενάριο για τη Δύση, εγώ θα το αντιστρέψω, είναι αυτό που είπε ο κύριος Καθηγητής. Πρέπει να τελειώσει αυτό το αστείο και να καταλάβει η Δύση ότι έχει να κάνει με έναν εχθρό. Έχει να κάνει με μια χώρα η οποία είναι εντελώς απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με δυτικό συμφέρον και τη σταθερότητα της Δύσης. Ότι έχει να κάνει με μια χώρα που απειλεί ευθέως τον δυτικό πολιτισμό και δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Αν αυτό δεν το καταλάβει, έχει πρόβλημα η Δύση. Αν αυτό όμως το καταλάβει η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ανέφερε ο κύριος καθηγητής για κέντρα στην Ουάσιγκτον, θα σας πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το State Department. Και το πρόβλημα είναι ότι στο State Department αυτή τη στιγμή, αλλά και στο Πεντάγωνο, αλλά κυρίως στο State Department στρατιωτική, επειδή έχουν μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση, μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση, καταλαβαίνουν. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά καταλαβαίνουν κάποια στιγμή. Στο State Department μιλάμε για ολόκληρες γενιές, οι οποίες έχουν γαλουχηθεί με μια λογική ότι η Τουρκία είναι pivotal state για τη Δύση. Είχε γραφτεί και σχετικό βιβλίο. Συγγνώμη, δεν καταλάβατε την ερώτηση. Όχι από πλευρά Δύση. Τουρκία... Αυτό σας απαντάω. Ναι. Ότι το αρνητικό σενάριο για την Τουρκία είναι να καταλάβει η Δύση ότι δεν είναι χώρα που βοηθάει τη Δύση η Τουρκία. Γιατί τότε η Τουρκία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Διότι αν το δούμε ιστορικά και γεωπολιτικά, μόλις τη σπρώξει και τη βάλει απέναντι η Τουρκία η Δύση, η Τουρκία έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί με τη Ρωσία είναι λυκοφιλία. Γιατί οι Κινέζοι ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Γιατί οι Ινδοί δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ. Γιατί με το Πακιστάν δεν τα πάει καλά. Δηλαδή με το στρατόπεδο που έχει επιλέξει να τοποθετηθεί η Τουρκία και είναι απέναντι στη Δύση, αυτό το στρατόπεδο γνωρίζει πολύ καλύτερα την Τουρκία και την αντιλαμβάνεται από ό,τι καταλαβαίνει η ίδια η Δύση. Ξέρει με τι έχει να κάνει. Άρα η Τουρκία κινδυνεύει, αν η Δύση την καταλάβει και εφαρμόσει τη σωστή πολιτική απέναντί της, να είναι απομονωμένη. Και η Ελλάδα, η οποία έχει δώσει εξετάσεις με κόστος να γίνει τότε το προπύργιο της Δύσης, αλλά να τη στηρίξουν ανοιχτά οι σύμμαχοί της. Όχι με φραστικές και ρητορική υποστήριξη. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος, οι σχέσεις μας είναι οι καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ και όλα αυτά. Κουραφέξαλα. Το διατάφτα, ποιο είναι? Κάθονται και συνομιλούν με αυτόν τον τύπο, με αυτό το καθεστώς, που δεν διαφέρει, όπως είπα και πριν, σε τίποτε από το Ιράν. Αντιθέτως, είναι πολύ χειρότερο και πολύ πιο επικίνδυνο. Να απαντήσει, να προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Ο κύριος Ναύαρχος και μετά θα πάμε στην πρώτη γραπτή ερώτηση.
Ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Σχόλιο που εισεπήρωσε με αυτό που ακούσαμε και σας ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Μαρτζούκος, για να λέμε και τα ονόματα, για να ξέρει και ο κόσμος. Η ανυπαρξία πολιτική σταθερή στη χώρα μας έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλες παλινδρομήσεις και δηλώσεις. Ένα χρόνο πριν από την ίδια κυβέρνηση, η πολιτική μας ήταν η αποδόμηση της Τουρκίας. Ό,τι κάνει και ό,τι λέει, εμείς τα φακελώνουμε και τα λέμε στη διεθνή κοινότητα. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Τώρα αυτό ξαφνικά, σε τι βοηθάει ο διάλογος στην αποδόμηση της Τουρκίας σε αυτή τη συγκυρία και με δεδομένο ότι η Τουρκία εμένει σε όλες ακριβώς τις μονομερείς απαιτήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ενέργεια. Επισημάνατε ήδη τους κινδύνους. Ήμουνα στη μία μέρα από το τετραήμερο του Economist. Συνέπεσε να είναι ο Υπουργός Ενέργειας και ο πρέσβης των ΗΠΑ. 20 λεπτά ο καθένας μίλησε, δεν ακούστηκε η λέξη East Med, την οποία επιθυμεί ο Νετανιάχου, επιθυμεί η Μελώνη. Εμείς δεν ξέρουμε ακόμα, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν την επιθυμεί το State Department, τελειώσαμε. Μα το State Department καταρχήν δεν πληρώνει ένα δολάριο. Η Ευρώπη πληρώνει γι' αυτό. Το είπε μη βιώσιμο η Αμερική, επειδή κοστίζει 7 δισεκατομμύρια. Διάβαζα ότι η Ευρώπη το 22 εξόδευσε 600 δισεκατομμύρια για να στηρίξει κοινωνικά τα θέματα ενέργειας των κοινωνιών των λαών της Ευρώπης. Συνολικά. Λοιπόν, 7 δισεκατομμύρια ο EastMed. Μη συζητάμε λοιπόν για το κόστος και τη βιωσιμότητα. Και αυτή είναι η συγκυρία ακριβώς που συνιστά αιμονή σε αυτό. Και επιτέλους το γεφύρι της Σάρτας που είναι τα υποθαλάσσια κοιτάσματα να πάρει προς. Και όχι μόνο αποκλειστικά αγατζωμένη στην πράσινη μετάβαση. Ερώτηση. Στον κύριο Απόκη κυρίως, επειδή αναφερθήκατε στις αντιδράσεις της Δύσεως, τους δρόμους, τις διαδηλώσεις κλπ. Αλήθεια, μπορεί να γίνει κάποιο σχόλιο για τον χειρισμό στο επίπεδο της στρατηγικής επικοινωνίας. Κέρδισαν οι Χαμάς σε αυτό το τομέα και έχει προκαλέσει την κοινωνική αντίδραση σε όλες τις ανεξαιρέτως πρωτεύουσες της Δύσεως. Έχει κάνει κάτι κακό το Ισραήλ στο κομμάτι επικοινωνίας ή τρίτοι προωθούν τα θέματα των Παλαιστινίων. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι στρατηγική επικοινωνία. Πολύ απλά θα σας πω το εξής, ότι χρησιμοποιώντας, ξεκινώντας την απάντησή μου, μία φράση που είχε πει ο μισητός Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες και την πολιτική κατάσταση στην Αμερική, «The system is rigged», το σύστημα είναι στημένο. Πολύ απλά, το Ισραήλ, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει, και βλέπουμε τα βίντεο που βγάζει στη δημοσιότητα, βλέπουμε την απήχηση που έχουν στα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Δύσης και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ό,τι λοιπόν και να κάνει το Ισραήλ, παίζει σε ένα στημένο σύστημα εναντίον. Δεν πρόκειται να καταφέρει, και είναι πολύ σωστό ο κύριος καθηγητής, είπε το εξής, ότι όσο συνεχίζεται η επιχείρηση και μάλιστα αναγκαστεί το Ισραήλ να σκυρίνει την επιχείρηση, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τελειώσει και να τελειώσει δυναμικά και γρήγορα, θα έχει μεγάλο επικοινωνιακό πρόβλημα. Γιατί όλοι είναι εναντίον. Βάζουν τα παιδάκια μπροστά, βάζουν τις μανάδες να κλαίνε, τις γιαγιάδες να κλαίνε, τα ερείπια να δείχνουν και θα έχει πρόβλημα. Στρατηγική επικοινωνία λοιπόν από την πλευρά του Ισραήλ, ό,τι και να κάνει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα όσον αφορά το τι συμβαίνει στους δρόμους, που έχει να κάνει με τη στρατηγική επικοινωνία, εδώ είναι η τραγωδία των δυτικών κυβερνήσεων, οι οποίες αρνούνται να συνδράμουν όχι το Ισραήλ, τη Δύση, τα συμφέροντα της Δύσης, και να αναδείξουν επικοινωνιακά τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει από τη Χαμάς και από αυτό το δίκτυο που τη στηρίζει, από τον άξονα που βρίσκεται απέναντι στη Δύση, Ρωσία, Ιράν, Κίνα, Τουρκία, όλοι αυτοί που είναι απέναντι. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουν να κερδίσουν στρατηγικά το επικοινωνιακό παιχνίδι, η Δύση, όχι το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η Δύση,
για όποιον δεν το καταλαβαίνει, αυτό είναι τραγικό να μην το καταλαβαίνει. Αν θέλουν λοιπόν να κερδίσουν επικοινωνιακά το παιχνίδι, θα πρέπει οι ίδιες κυβερνήσεις να ρίξουν το βάρος τους ως συστήματα, πολιτικά και κυβερνητικά, να αναδείξουν αυτό το κίνδυνο και να αναδείξουν το πραγματικό πρόσωπο της Χαμάς και όχι να κάθονται και να σύρονται από τα συγκεκριμένα συμφέροντα που παραδοσιακά από τη δεκαετία του 80 παίζουν αυτή την καραμέλα των ταλέπορων Παλαιστινίων και των ταλέπορων αμάχων και όλα αυτά. Ναι, κάποιοι άμαχοι δυστυχώς, τραγικό και κλαίμε όλοι, υφίστανται αυτά που υφίστανται. Αλλά κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια και αυτοί οι άμαχοι, αυτοί οι απλοί πολίτες, οι Παλαιστίνοι, αυτός ο λαός, να ξεσηκωθούν αντίον αυτών των αλητών που τους καπηλεύονται. Προχωράμε. Λοιπόν, θα διαβάσω μια ερώτηση και μετά θα έρθουμε στο τέλος. Ο κ. Παπαδημητρίου γράφει: δυστυχώς η Δύση πληρώνει το αντίτιμο για το τέρας που δημιούργησε. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μουσουλμάνοι αδελφοί ιδρύθηκαν το 28 στην Αίγυπτο από τους Βρετανούς. Οι Ταλιμπάν ήταν δημιούργια των Αμερικανών για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους στο Αφγανιστάν. Η αλλαγή στο Ιράν το 1979 έγινε με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Η Αραβική Άνοιξη που επανέφερε σε πολλές χώρες ισλαμικές ηγεσίες υποκινήθηκε από τις ΗΠΑ. Η δημιουργία της Χαμάς υποβοηθήθηκε από το Ισραήλ για να υπάρχει αντίπαλο δέος απέναντι στη Φατά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου για να αντιμετωπιστεί πλέον η κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει δραστική αλλαγή της πολιτικής της Δύσης έναντι των ισλαμικών χωρών και καθεστώτων συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας. Ερώτηση είναι αυτή. Ποια κατά τη γνώμη σας η πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί? Ελλάδα. Από τη Δύση, εκτιμώ από τη Δύση είναι το ερώτημα. Ελλάδα τι να κάνει, εγώ την έχω σαν το ball boy που πετάει τις μπάλες στο γήπεδο μέσα. Λοιπόν. Το παιδάκι μου ήταν την μπάλα για να συνεχίσει να το πολύ σύντομα, επειδή και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αναφέρθηκε η Αραβική Άνοιξη. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα στη Μέση Ανατολή έχει να κάνει με την Αραβική Άνοιξη και με την εγκληματική πολιτική της Χίλαρη Κλίντον, ως υπουργός εξωτερικών του Μπαράκ Ομπάμα, του εντάλματος της Δύσης. Ακόμα και σήμερα όταν μιλάει ο Ομπάμα, κλαίμε όλοι. Στα μίντια, οι κυβερνήσεις, όλοι κλαίνε. Μιλάει ο Θεός, ο οποίος κατέστρεψε τη Μέση Ανατολή με εκείνη την πολιτική της Χίλαρη Κλίντον. Διότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ο κάθε Καντάφη, ο κάθε τέτοιου είδους ηγέτης σε αυτές τις χώρες εκεί κάτω, υπήρχε μια ισορροπία, ήξερες με τι έχεις να κάνεις. Όταν πήραν χαμπάρι, να σας θυμίσω επίσης, ότι όταν ανέτρεψε τους αδελφούς μουσουλμάνους, ο Σίση, στην Αίγυπτο, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν απέναντί του. Έπεσαν να τον φάνε. Γιατί ανέτρεψε τη δημοκρατία, αν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, πέσαν να τον φάνε. Με μία εξαίρεση μόνο τότε. Και τον αντιμετώπισαν όλοι ως αποδιοπομπαίο τράγο. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στήριξε το Σίση. Και μετά, εκ των υστέρων, όταν κατάλαβαν το έγκλημα που είχαν κάνει στηρίζοντας την Αραβική Άνοιξη και τους αδελφούς μουσουλμάνους, ήρθαν κάποιοι κατόπιν εορτής βέβαια να πούνε πόσο δίκαιο είχε ο Σαμαράς τότε που έβλεπε μακριά και έβλεπε ότι πρέπει να στηριχθεί ο Σίση έναντι των αδερφών μουσουλμάνων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε για να διορθωθεί η πολιτική της Δύσης. Αν δεν επανέλθει η πηξίδα της Δύσης εκεί που πρέπει να είναι, στις βασικές αρχές της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας, στις βασικές αρχές του δυτικού πολιτισμού, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, στους παρόντες, ο κύριος Χατζιαγγελίδης, πιο κοντά το μικρόφωνο για να είναι χιλιόφωνο. Ανοίξτε το. Είναι από και ο κύριος που μας χρησιμοποίησε την έκφραση «εγκυβωτισμός πολέμου στη Γάζα». Μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Αλλά ουσιαστικώς το ίδιο λέτε κι εσείς. Όμως το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου μια κατάσταση κατά την οποία η Χαμάς θα έχει εξαφανιστεί, αποδιαρθρωθεί, περιθωριοποιηθεί, αλλά πρακτικώς μιλάμε για μια κατοχή της Γάζας. Πώς, από ποιον αντέχει το Ισραήλ? Δηλαδή, πολύ πρακτικό το ερώτημα, γιατί σαφώς συμφωνούμε στο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Προσπαθώ να καταλάβω πώς.
Κοιτάξτε, δύο-τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι όσον αφορά την επιχείρηση της Γάζας, αν και δεν διεκδικώ το ρόλο του στρατιωτικού αναλυτή, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά τα θέματα, αλλά βλέπω και κάτι ως ένας άνθρωπος που παρακολουθεί για 30 χρόνια αυτά τα μέτωπα. Μία πανσπερμία στρατιωτικών αναλυτών που βγαίνουν και στις τηλεοράσεις και παντού, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στον δυτικό κόσμο, και μιλάνε για τη δύσκολη επιχείρηση, για τον ανταρτοπόλεμο των πόλεων. Αν το έχω αντιληφθεί σωστά, και νομίζω ότι το έχω αντιληφθεί, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι η ιστορία με τη Χαμάς στη Γάζα έχει να κάνει με τα τούνελ. Η Χαμάς αυτό είναι. Όλο της το είναι στα τούνελ από κάτω. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να γίνει η επιχείρηση. Γι' αυτό μιλάω για πολύ γρήγορη επιχείρηση, με κάποιο κόστος ίσως, αλλά πολύ γρήγορα να τελειώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό που είπατε για τον πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, θα σας πω το εξής, ότι πρέπει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν το Ισραήλ. Ξεκάθαρα. Γιατί αν προσέξει κανείς το τι έχει συμβεί μετά τις πρώτες μέρες, τις πρώτες δύσκολες μέρες που επικρατούσε το σοκ από τις σκηνές που είδαμε όλοι, και ξαναπάει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στο Ισραήλ, βρίσκεται ήδη στον δρόμο προς το Ισραήλ για δεύτερη επίσκεψη μέσα σε λίγες μέρες. Διακρίνω στο παρασκήνιο μια στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών να προσπαθούν να φρενάρουν το Ισραήλ. Αυτό είναι λάθος σε αυτή τη στιγμή. Γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπω εγώ σωστή στρατηγική την κατοχή της Γάζας. Αλλά θα πρέπει να γίνει γρήγορη επιχείρηση και θα πρέπει η Δύση άμεσα να εφαρμόσει μια στρατηγική όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, και πρέπει να τελειώσει γρήγορα, στην οποία θα ενισχύσει πραγματικά τον ίδιο τον Παλαιστινιακό λαό. Για να σας το πω διαφορετικά, να μην κάνει το ίδιο λάθος η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έκανε στο Ιράν. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν είχαν αρχίσει και το βλέπαμε, αν και λόγω του καθεστώτος εκεί πέρα δεν βλέπαμε πολλά πράγματα, να υπάρχει ένας εσωτερικός ξεσηκωμός στο Ιράν, η κυβέρνηση Biden, αντί να το στηρίξει αυτό, το αγνόησε. Αντί να στηρίξει τον ξεσηκωμό των εσωτερικών των Ιρανών εναντί του καθεστώτος των Μουλάδων. Δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος στην Παλαιστίνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πρέπει να στηρίξουν τον πραγματικό, τους πραγματικούς Παλαιστίνιους, το λαό, μόλις τελειώσει αυτό το πράγμα, και πρέπει να τελειώσει γρήγορα, το επισημαίνω αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα ανήκει στους Παλαιστίνιους. Δεν θα είναι ούτε υποχείριο του Ιράν, ούτε υποχείριο της Χαμάς, ούτε υποχείριο της Ρωσίας, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε του Ισραήλ. Αλλά η Δύση έχει υποχρέωση να στηρίξει πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Ο κύριος Χριστοφέλους, τώρα. Να διαβάσω με ερώτηση και αυτό μετά. Ναι. Και μετά στον κύριο Παρασκευάκο. Εδώ για το Κόσοβο, νομίζω ο κύριος Στάμος, δεν είμαστε συχνά πυκνά σε κάθε ανάπλεξη που συμβαίνει. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ανάπλεξης στο μέτωπο στο Κόσοβο. Ας μην πάμε προς εκεί τώρα. Και δεν το ξέρουμε. Ναι, και δεν το ξέρουμε, αλλά είναι και πολύ πιθανό μέσα στους επόμενους 13 μήνες να έχουμε και κάτι τέτοιο. Η κυρία Παναγιωτοπούλου, πώς μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση με τη Χαμάς, η οποία αρνείται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κυρία θέση? Κύριε Παναγιωτοπούλου, είναι αυτή. Κύριε Γρήβα, δεν υπάρχει διπλωματική λύση. Δεν υπάρχει διπλωματική λύση. Το είπανε, καμία. Άρα μόνο στρατιωτική λύση. Επειδή η ευκαιρία μου επιτρέψει και εγώ να εκφράσω την άποψή μου, τα τούνελ, όπως πολύ σωστά τα αναφέρατε, 500 χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος, εκεί είναι το όλο σύστημα. Έχουν κάνει διάφορες μεθοδεύσεις, έχουν κάνει ασκήσεις και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο, γιατί εκεί μέσα κρατάνε και τους ομήρους και είναι και τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Ο βομβαρδισμός που έγινε στη Τζαμπαλίγια εχθές, Τζαμπαλίγια είναι σε προσβλητικό καταβλισμό, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος. Οι Παλαιστίνοι έχουν ένα καθεστώς μονίμου πρόσφυγα. Και όταν λέμε ο προσφυγικός καταβλισμός στην Τζαμπαλίγια, είναι μια πόλη. Όπως λέμε στο Τζενίν, που βρέθηκα εγώ μετά τη σφαγή, λέει με το Τζενίν, είναι μια κανονική πόλη. Μόνο που εκεί που λένε προσφυγικός καταβλισμός, τα σπίτια είναι ατάκτως ερυγμένα. Ενώ το υπόλοιπο Τζενίν έχει ρημοτομία, εκεί ο καθένας έχει. Και από κάτω είναι όλα τα καλά. Και από κάτω είναι όλα τα καλά. Άρα λοιπόν, μόνο για τους Παλαιστινίους υπάρχει το καθεστώς μονίμου πρόσφυγα. Τι σημαίνει αυτό?
σημαίνει ότι ο ΙΕ φροντίζει να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, λοιπόν, να τους δίνει λεφτά και δεν χρειάζεται να δουλέψει ο άλλος. Είναι σαν τα επιδόματα στη Δύση. Ακριβώς, σαν τα επιδόματα στη Δύση. Αυτό μιλάμε είναι από το 1948 μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Συγγνώμη, γιατί να δουλέψω. Και τι κάνει επαναστατική γυμναστική, που λέγαμε προηγουμένως για τον μυθισμό. Λοιπόν, ο κ. Παρασκευάκος τώρα. Και να πάμε στην περιγραφή του. Το χιλεόφωνο. Το χιλεόφωνο. Πιο κοντά, Γιάννη, συγγνώμη, πιο κοντά, για να ενεργοποιηθεί. Είναι... ναι, ναι. Έχει κοντά στο... Και από εκεί πιστεύεις ότι οι θυσίες του Ισραήλ δεν ήταν γνώστους αυτά που γίνεται. Έχετε τέτοια εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι είχαν γνωστό ότι η διακήρυξη μπορείτε να μιλήσουν. Να με συγχωρήσετε στον κύριο καθηγητή όσον αφορά για τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πρωθυπουργών. Ότι αν δεν θέλανε οι δυτικοί να γίνει αυτή η συζήτηση και η συνέβρεση, θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε από τη μεριά των δυτικών κάθε τη συζήτηση ή μη τι κάνετε. Να ξεκινήσω. Αναφέρεσαι στο intelligence, στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ναι. Όλοι είχαμε την εντύπωση και σωστά μέχρι ένα σημείο ότι η Mossad είναι η καλύτερη υπηρεσία πληροφοριών στον πλανήτη. Με μία διαφορά όμως. Θα δείξω τα κινητά τηλέφωνα εδώ, έτσι, για... λέγοντας το εξής. Εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης έχουν κάνει ένα στρατηγικό λάθος. Έχουν βάλει πάρα πολύ στην άκρη το human intelligence. Έχουν ασχοληθεί με τα drone, τους δορυφόρους, τα κινητά, με την ψηφιακή παρακολούθηση. Εκεί κάτω, όχι μόνο εκεί κάτω, αλλά ειδικά εκεί κάτω, άμα βάλεις στην άκρη το human intelligence, παθαίνεις αυτό που παθαίνεις τώρα. Και αυτό που έπαθε το Ισραήλ το έπαθε πρώτον για αυτό και δεύτερον λόγω του γεγονότος ότι προσβλήθηκε και το Ισραήλ και έχει προσβληθεί από τον ιό, από το σαράκι που τρώει τη Δύση τα τελευταία χρόνια και τις κοινωνίες της Δύσης, που είναι όλη αυτή η κουλτούρα που όλοι είμαστε ωραία και καλά, δεν πρέπει να είμαστε εθνικιστές, δεν πρέπει να είμαστε πολύ υπερπατριώτες. Δηλαδή, είχε αρχίσει και το Ισραήλ να απεμβολεί τη βασική του πηξίδα που είναι ότι είμαστε ένα κράτος, ένα έθνος το οποίο περιβαλλόμαστε από εχθρούς και πρέπει πάντα αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν σφαγμένη πολιτικά και το βλέπουμε από τα δυτικά μίντια ότι τώρα πάνω στην κάψα, πάνω στη φωτιά του πολέμου, βρίσκουν ευκαιρία σε καθημερινή βάση εδώ και εκεί, όσοι έχουμε μάτια το βλέπουμε και παρακολουθούμε, και τι κάνουν, προσπαθούν να τελειώσουν τον Νετανιάχου. Σου λέει, βρήκαμε την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε να τον τελειώσουμε τόσα χρόνια, μας έχει διαλύσει εκλογικά, μία, δύο, τρεις φορές, αλλά τώρα βρήκαμε την ευκαιρία για όλα αυτά ο Νετανιάχου και πρέπει να τον τελειώσουμε. Human intelligence, λοιπόν, επαναφορά. Human, κατάσκοποι, να το πω έτσι, άνθρωποι. Αυτό που έχει αυτιά και μάτια και βλέπει. Και δεν έχει συμβεί μόνο με τη Mossad, έχει συμβεί με τη CIA, με αποτέλεσμα, πολλά στελέχη τη CIA έμπειρα, όταν το είδαν αυτό, τραβηχτήκαν στην άκρη και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς όχι μόνο τραβηχτήκαν στην άκρη, αλλά παίξαν παιχνίδι και με την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Επόψε να το πεθέσεις και άλλη απόψη, ρε Γιάννη. Για τη συνομιλία. Μα τι είναι, ρώτησε κύριο καθηγητή. Α, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, μια που το αναφέρατε, έτσι να είμαι και εγώ γλαφυρός, όχι η δυτική πλευρά γενικώς. Κάποιος βοηθός Κυπουρού από την Αμερικανική Πρεσβεία μα πάρει εδώ και πει, παιδιά, δεν θα πει, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει, τέλος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, γιατί δεν θέλω να είναι κομματικά, αυτό είναι μια διαχρονική παθογένεια εδώ δική μας, δυστυχώς. Να θυμίσουμε τον Ιωαννίδη που μιλούσε με τον Γκάσα Βρακότο,
Δηλαδή που μόνο από το όνομα έπρεπε να του κόψει την καλημέρα. Εγώ διαφωνώ. Ο Γκάσα Βραγκότο είναι αυτό που έβαλε τον βουλευτή τον διορσιαστή να στείλει όπλα στου Ταλιμπάν και να κερδίσουν του Ρώσους. Ήταν τώρα ένα αφιποπράκτορ 000 τώρα. Εντάξει, ήταν ένα εκπληκτικό τύπο. Υπάρχει μια ταινία αμερικάνικη, η οποία είναι εκπληκτική. Ταλιμπάν. Προσέξτε, αυτό δεν είναι τώρα. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Και εδώ είναι μια παθογένεια του τύπου ότι εμείς, αυτό πρέπει να το πούμε πιο σοβαρά, ότι εμείς εδώ περιμένουμε, επειδή είμαστε καλά παιδιά, να μας επιβραβεύσει η καθηγήτρια ή δασκάλα και να μας κάνει απουσιολόγους συντάξεις. Δεν γίνονται έτσι, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που επέλεξες, και τέλος πάντων καλά έκανες από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, να είσαι 100% ταυτισμένος, οφείλεις να επιβάλλεις τη θέση σου, όχι να περιμένεις να σου τη δώσουν. Δεν γίνεται αλλιώς, και το Ισραήλ έτσι έκανε. Το Ισραήλ επιβλήθηκε στην αμερικανική στρατηγική όταν νίκησε τους Αιγυπτίους στον πόλεμο των 6 μερών. Λοιπόν, που παρεπιπτόντως μπούνιξε και το αμερικανικό το σκάφος. Δεν τιμωρήθηκε με το αμερικανικό. Εντάξει, το Liberty. Λοιπόν, άρα λοιπόν, λογικό είναι, επειδή είπε ο κύριος Σαπόκης για το State Department, και εγώ άμα ήμουν αγοραφειοκράτης του State Department, ας πούμε, με τίποτα δεν θα ήθελα να μπλέξω σε μια. Ποιος είναι ο πιο εμβολικός, για μένα οι Έλληνες. Ωραία, κράτα τους κάτω, ποιος είναι ο πιο δύσκολος, οι Τούρκοι. Κάτω στα χατήρια. Είναι απλό. Αλλά αυτό είναι κομμάτι στο μεσαίο επίπεδο. Δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο, εκεί πρέπει εσύ να πάρεις. Και εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα, έχουμε και μια άλλη παθογένεια. Ενώ είμαστε πολύ φιλοαμερικανοί ως προς την πολιτική μας, ως προς τα συναισθήματά μας, είμαστε άκρως αντιαμερικανοί. Ακόμη και αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί. Γιατί αν εσύ πιστεύεις ότι αν πας κόντρα στους Αμερικανούς, όχι όμως για να φύγεις να γίνεις σύμμαχος των Ρώσων, αλλά για να ενισχύεις τη θέση σου σε μια Ελληνοαμερική, θα σε τσακίσουν, θα σε σκοτώσουν, θα σου κάνουν πραξικοπήματα, θα σου κάψουν τα δάση, θα σε βιάσουν, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα σου κάνουν. Αυτό δεν είναι φιλοαμερικανισμός. Δηλαδή, αντιμετωπίσεις τους Αμερικανούς ως δαιμονικά όντα, οι οποίοι επειδή εσύ προσπαθείς να βελτιώσεις τις σχέσεις σου μαζί τους, θα σε σκοτώσουν. Αυτό δεν γίνεται και ποτέ δεν έχει γίνει. Πάντοτε δηλαδή ο μεγαλύτερος παίχτης, όταν δεν αμφισβητείται η στρατηγική του επιλογή, η στρατηγική του θέση, προσπαθεί να προσαρμοστεί. Δεν προσπαθεί να σε τσακίσει, διακινδυνεύοντας τα χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτό το πρέπει να ξαναμπούνε στο τραπέζι όλα. Τι σημαίνει φιλοαμερικανισμός, τι σημαίνει δυτικός προσανατολισμός της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το περιμένω να με κάνουν αξιολόγο της τάξης. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται και δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή. Αν είχε παρακολουθήσει κανείς το περσινό συνέδριο τον Απρίλιο των Δελφών, την ομιλία του κυρίου, το event που έκανε ο κύριος Τσούνης με τον συνάδελφό μου, τον Θανάση τον Έλγης, ήταν μέσα στην αίθουσα ο κύριος Ζεμενίδης από το ΧΑΛΚ. Ήταν αρκετοί δημοσιογράφοι από την Ουάσινγκτον, συνάδελφοι, πολλοί δημοσιογράφοι. Και ξαφνικά είδαμε τον κύριο Τσούνη να μας λέει ανοιχτά, ότι παιδιά, απλά να τα βρείτε με την Τουρκία, και Τουρκία το ένα και Τουρκία το άλλο. Και εγώ καθόμουν με όλη αυτή την ομάδα, γιατί γνωριζόμαστε από την Αμερική, και τους κοίταξε έτσι, λέω, παιδιά, τι λέει ο δικός σας εκεί. Γιατί κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Τι λέει ο δικός σας εκεί, και μου λέει ο και μου είπε ο Ζεμενίδης, μου λέει, δεν με βλέπεις πώς έχω γίνει. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το πώς έχεις γίνει. Το θέμα είναι τι κάνετε εκεί. Αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Άμα δεν έχεις αυτόνομη εθνική στρατηγική και δεν λες στην Αμερική και στην Ουάσινγκτον ότι παιδιά, εγώ είμαι ο προπομπός της Δύσης αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα με πράξεις και με έργα και με κόστος, άρα απαιτώ από εσάς να στηρίξετε ξεκάθαρα τα εθνικά μου συμφέροντα που είναι εθνικά συμφέροντα της Δύσης. Όταν δεν το κάνεις αυτό και λες ναι, θα πάω να συζητήσω με τον πειρατή, τότε γίνεσαι αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής πολύ γλαφυρά. Ο Κυπουρός. Σφαλιαρωής πράκτορας. Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ σε αυτά τα οποία τα πολύ σωστά που ελέγξαν, δεν είναι θέμα της Μοσάντ οι πληροφορίες αυτές. Η Μοσάντ είναι αντικατασκοπία. Το Ισραήλ έχει τρεις υπηρεσίες πληροφοριών. Έχει τη Μοσάντ, έχει τη Σινμπέτ που είναι για την εσωτερική ασφάλεια και έχει και την Αμάν. Λοιπόν, μάλιστα υπάρχει και μια ειδική υπηρεσία που υπάγεται, νομίζω, στο ΣΥΝΠΕΤ, που λέγεται 8200. Αυτή η υπηρεσία παρακολουθεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Σας πληροφορώ, Νετανιάχου, στο τέλος, μετά αυτό που γινόταν τους τελευταίους μήνες, με τις διαδηλώσεις κλπ,
προσπάθησε να κατευνάσει τη Χαμάς, άφησε να πάει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια, υπέγραψε 18.500 άντρες να μπαίνουν στο Ισραήλ μέσα και να δουλεύουν από τη Γάζα και νόμιζε ότι τέλειωσε. Γιατί? Διότι από το 2014 δεν είχε γίνει ένας μεγάλος πόλεμος. Ξέρω, τελειώσαμε αυτή. Λοιπόν, τα Χιούμετ που πολύ σωστά είπανε δεν λειτουργούσαν, αφού την 8200 λέει, άστο, μην τους παρακολουθείτε. Και όταν πήραν πληροφορίες ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, λένε στη Δυτική Όχθη. Γιατί στη Δυτική Όχθη? Γιατί όλο το καλοκαίρι και λοιπά γινόταν επεισόδια. Ιδίως στο Τζενίν εκεί είναι μια περιοχή, είναι τέτοιο, είναι τρομοκρατική φωλιά. Ιδίως στον προσφυγικό καταπληκτισμό του Τζενίν, που είναι κανονική πόλη, έτσι, για να μην νομίζετε ότι έχουν αντίσκηνα κλπ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και μάλιστα την Παρασκευή το βράδυ, τη 6 του μηνός, έγινε σύσκεψη. Ο διευθυντής της ΣΥΝΠΕΤ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χαλεμπή και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Βλέπω 10 ώρα το βράδυ και τέλειωσε 11. Και διαπιστώσανε ότι η κατάσταση είναι πολύ δυναμική. Αύριο πρωί μαζευόμαστε για να πάρουν τις αποφάσεις. Λέει, βγάλαν μερικούς πράκτορες να μπουν μέσα στη Γάζα, γιατί αυτοί εκτιμήσαν ότι θα μπαίνανε κάποιοι να πάρουν μερικούς εκμαλώτους όπως κάνει Χαμάς για να τους ανταλλάξει. Το στρατό του Γκιλάν το ανταλλάξανε με 1.000-1.100 τρομοκράτες. Και η ηγεσία της Χαμάς τώρα, όπως ο Σινουάρ, ο επικεφαλής της Γάζας, ήταν από αυτούς που αντάλλαξε ο Νετανιάχο το 2011. Λοιπόν, και το πρωί δεν προκάνανε που λένε. Βέβαια, αυτοί που στείλανε μέσα στη Γάζα να δουν τι γίνεται, τους φάξαν οι άλλοι, μπήκανε μέσα και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, αυτά έτσι για να συνδράμω και εγώ λίγο στο αυτό, σαν λόγω του προτέρου βιβλίου. Να κάνω μια ερώτηση και μετά έρχομαι σε ένα Χριστό, έτσι, γραπτή, να μην αγνοούμε αυτούς που. Θα κάνω διπλή ερώτηση. Το Ισραήλ με λίγα λόγια αντλεί νομιμοποίηση για τις πρακτικές που ακολουθεί μέσω των αποτρόπιων πράξεων της Χαμάς, ερώτηση. Και προς τον κύριο Απόκη, ο κύριος Στάμος, ποια είναι η διαφορά της τρομοκρατικής οργάνωσης και του αντιμαχόμενου μέρους στην περίπτωση του Ισραήλ? Μήπως νομικά ο όρος τρομοκρατική συμφέρει περισσότερο την Παλαιστινιακή κοινότητα? Λοιπόν, who was to answer? Είναι λίγο έτσι μπερδεμένη η ερώτηση, αλλά αν την κατάλαβα καλά, η Παλαιστίνη γενικώς, η πλευρά της Παλαιστίνης αυτή τη στιγμή δείχνει, βάσει των γεγονότων, ότι υιοθετεί αυτή την τρομοκρατική πρακτική, την απάνθρωπη τρομοκρατική τακτική της Χαμάς. Από την άλλη πλευρά, επανερχόμαστε στο κεντρικό θέμα, που υπάρχει σε καθημερινή βάση και θα φουντώνει όσο πηγαίνει. Δηλαδή, η προσπάθεια εξίσωσης της αντίδρασης, της λογικής αντίδρασης του Ισραήλ σε αυτή την απάνθρωπη τρομοκρατική επίθεση που θα είχε, με αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δηλαδή, το πώς αντιδρά το Ισραήλ, να πούνε ότι είναι τρομοκρατία, είναι γενοκτονία, τα ακούμε αυτά κάθε μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το είπα ξεκάθαρα ότι για το Ισραήλ είναι μια υπαρξιακή απειλή, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, όσον αφορά εμένα και την έζησα την 11η Σεπτεμβρίου, ήμουν εκεί. Ήμουν στι ΗΠΑ. Ήμουν στην Ουάσκο, ήταν το Πεντάγωνο κατεστραμμένο. Το έζησα ζωντανά αυτό το πράγμα. Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και αυτά που έρχονται κάθε μέρα στη δημοσιότητα, αυτές οι πράξεις, έχει επισκιάσει πλήρως την 11η Σεπτεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι χάθηκαν 3.500 ζωές στους διδήμους πύργου και αλλού. Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει, που συνέβη. Δεν μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος νους. Και πραγματικά το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση από κάποιους να προσπαθούν να εξισώσουν την αντίδραση του Ισραήλ με αυτό που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, εμένα με ξεπερνάει ως άνθρωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε μία ερώτηση από εδώ και τον κύριο Ιγκλέση και συνεχεία θα πάμε στον κύριο Μαλτέζο μετά. Ναι, θα δούμε αν έχουμε χρόνο. Κάνα δύο ερωτήσεις. Θα κάνουμε και live. Λοιπόν, ο κύριος Ιγκλέσης, ο Νίκος Ιγκλέσης, λέει προς τον κύριο Απόκη. Έχετε μεγάλη πέραση, κύριε Απόκη, σαν famous στην τηλεόραση. Όλο εδώ τον κύριο καθηγητή δεν μιλάει, τον έχουμε ρίξει. Λοιπόν,
Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η ύπαρξη δύο ανεξάρτητων αλλά και βιώσιμων κρατών στην Παλαιστίνη? Το Ισραήλ έχει έκταση όσο και η Πελοπόννησος. Μήπως γι' αυτό επιδιώκει εδώ και πολλά χρόνια τον επικισμό όλης της Παλαιστίνης? Όχι, λέω εγώ, αγαπητέ Νίκο, αλλά να απαντήσω και εσύ. Σαφέστατα όχι. Και επειδή αυτή η κρίση είναι πραγματικά εκρηκτική μετά από αυτό που συνέβη, πιστεύω ότι όλα θα κριθούν εδώ, από την έκφαση αυτής της κρίσης, το αν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Και ο μόνος τρόπος, η μόνη διέξοδος για να υπάρχει Παλαιστινία, για να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, κατά την άποψή μου, είναι να πάρει ο Παλαιστινιακός λαός την τύχη του στα χέρια του και να αποτάξει από πάνω του αυτούς που τον εκμεταλλεύονται, τη Χαμάς, τους ηθικούς και οικονομικούς και στρατιωτικούς υποστηρικτές της κάθε τρομοκρατικής οργάνωσης, διότι πραγματικά είναι τραγωδία αυτός ο λαός, με μεγάλη ιστορία, να γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης από τέτοια τέρατα και από διάφορα συμφέροντα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Μόνο τότε θα υπάρξει η πιθανότητα να υπάρξουν δύο κράτη που θα ζήσουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Όσο αυτό δεν γίνεται μέσα από τους ίδιους τους Παλαιστίνιους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει ειρήνη και να υπάρξουν δύο κράτη που θα ζήσουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα σε αυτή την περιοχή. Και μάλιστα θα πρέπει να απελευθερώσει τους κοσμικούς ηγέτες που έχει μέσα. Και εγώ θα πω ένα-δύο ονόματα και κρατήστε τα αυτά. Μαρουάν Μπαρκούτι, λοιπόν, ο οποίος τον έχουν 20 χρόνια στη φυλακή και ό,τι λένε Ισραηλοί, τον έχουμε για να μην φταρεί έξω μετά. Ήρθε ένας νέος Νέλσον Μαντέλα και τελευταία έγινε δημοσκόπηση στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα και παίρνει 62% προτίμηση ο Μαρουάν Μπαρκούτι με 32% τον Ισμαήλ Χανίγε. Αυτός θα συνενώσει τον Παλαιστινιακό λαό γιατί είναι ήρωας για τους Παλαιστινίους. Λοιπόν, υπάρχει και ο Ταχλάν, μου είχαμε Ταχλάν στο Κατάρ και λοιπά. Αυτές τις δυνάμεις πρέπει να τις συνδράμει η Δύση. Βεβαίως, αυτό είναι. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να μην παρεξηγηθούμε, εγώ θα το ξαναεψημάνω. Πρέπει να τελειώσει δυναμικά η υπόθεση της Χαμάς. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ. Διότι διαφορετικά θα είναι ένα καρκίνωμα που συνεχώς θα διωγγούνται. Λοιπόν, ο κύριος Μαλτέζος και να ανοίξετε τα μικρόφωνα στο Σταύρο, στον κύριο Αργυρόπουλο και στον κύριο Βουτσινάκη, θα είναι οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αυτές. Σχετικά με τον οπαδισμό, από ό,τι βλέπουμε, ότι παίρνει διαστάσεις, γίνεται μια ανάπτυξη, δυνατώνεται και αυτό ενδεχομένως δεν θα είναι μια ωραία ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση για πολιτείνοντες, σχετικά με τους ψήφους που μπορεί να έχουν. Δεδομένου ότι έχουμε και τις δημοσιοποιήσεις και βλέπουμε και θέματα, βλέπουμε και τα γεγονότα στην πλατεία Σλάγματος που είδαμε υπέρ της Χαμάς και δεν υπήρξε καμία αντίδραση να υπάρξει, ας πούμε, κάποια τέλος πάντων, αν όχι καταστολή, εν πάση περιπτώσει κάποια ενέργεια απομάκρυνσης αυτών των καταστολών των ανθρώπων που δίνει ένα πάρα πολύ άσχημη εικόνα και ιδιαίτερα σε εμάς που παρακολουθούμε αυτές τις καταστάσεις. Το άλλο που θα ήθελα να πείσω ήταν το εξής, ότι μιλήσαμε για το Ιράν, μιλήσαμε για την Τουρκία, δεν μιλήσαμε για το Πακιστάν σε σχέση με την Τουρκία, που εμείς οι Αφριάνοι που δεν είμαστε αναρχές κτλ. Παρατηρούμε ότι γίνονται γυμνάσια από κοινού, είναι αρκετά φανατικοί μουσουλμάνοι, Πακιστάνοι, έχουν πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων εδώ πέρα που φιλοξενούνται και είναι Πακιστανοί. Τι αντιδράσει τη ζούμε καθημερινά κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήθελα να ρωτήσω τους αξιόλογους ομιλητές μας τι γίνεται σε σχέση και συνάρτηση με όλα αυτά τα γεγονότα, εάν κάτι πάει στραβά με την Τουρκία. Τι ξέρουμε. Έχουμε και υπόψη μας, όπως μας έχετε πληροφορήσει σχετικά με το Ιράν κτλ. Τι θα γίνει και με το Πακιστάν, σαν ένα τρίτο παράγοντα, πέρα από τι άλλε χώρε. Ευχαριστώ. Να πω εγώ κάτι. Ναι, βεβαίως, γιατί είσαι αμήλυτος τόσο γι' αυτό. Λοιπόν, μια που το δείξατε αυτό το θέμα, έρχομαι στο αρχικό ζήτημα έτσι, της θέσης της Τουρκίας σε όλο αυτό το μαλευρά, σε πάση περιπτώσει. Λέμε για το Ιράν, αλλά όπως είπα πριν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν το Ιράν είναι 100% ευτυχισμένο με αυτές τις εξελίξεις.
Πρώτον, σίγουρα το Ιράν δεν θέλει να φτιάξει ένα πανίσχυρο σουνητικό πόλο, γιατί έχει ανταγωνισμό με τους Σουνίτες. Και δεύτερον, φοβάται. Δηλαδή, ναι, μεν είπαμε ότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και είναι πολύ καλά προετοιμασμένο. Σε καμία περίπτωση όμως τόσο ως χώρα, πολλό δε μάλλον ως καθεστώς, που είπε ο κ. Σαπόκης, γιατί είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, που αν υποστεί μια στρατιωτική ήττα, μπορεί αυτό το πράγμα να πυροδοτήσει μια κίνηση να φύγει, να ανατραπεί. Λοιπόν, σίγουρα δεν θέλει μεγάλες περιπέτειες. Η χώρα η οποία θεωρώ ότι εάν δεν συμβεί αυτό που ο κύριος Σαπόκης, δηλαδή αν δεν την εξοβελήσει η Δύση, βγαίνει κερδισμένη, κορώνα γράμματα, είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία κρατάει έχει στηρίξει πολύ περισσότερο τη Χαμάς από ότι το Ιράν, με πιο αόρατο, πιο διακριτικό τρόπο. Ας πούμε, η ομάδα κυβερνοπολέμου της Χαμάς ήταν στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήταν στην Τεχεράνη. Λοιπόν, η Τουρκία είναι σίγουρο ότι βγαίνει κερδισμένη. Γιατί εμφανίζεται, είπαμε, αν γίνει κάποια μεγάλη αναταραχή μέσα στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ξαναεπιβεβαιώνει τον φαντασιακό ρόλο της ως προκεκορημένο φυλάκιο της Δύσης. Δημιουργείται μια πανισλαμική συσπήρωση εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή δημιουργείται ένα είδος ενδιάμεσου κόσμου στον παγκόσμιο χάρτη μεταξύ της Ευρωατλαντικής Δύσης και της Κίνας και των φίλων της. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Τουρκία μπορεί, νομίζει μάλλον ότι μπορεί να διεκδικήσει έναν ηγετικό ρόλο και να εξελιχθεί σε μια νέο αυτοκρατορία. Και με πυρήνα και τις σχέσεις με το Πακιστάν. Όπως όλοι οι δρόντες μέσα από αυτό το σύστημα έχουν μεικτές σχέσεις, ανταγωνιστικές και συνεργατικές. Το Πακιστάν όμως χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό την Τουρκία για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο αναπνευστήρας της προς τη Δύση. Το Πακιστάν είναι πολύ πιο ισχυρή χώρα από την Τουρκία, αλλά είναι στη σκιά της Ινδίας. Δεν λειτουργεί αυτόνομα κατά κάποιο τρόπο. Παρεπιπτόντως, η Τουρκία για να μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει, ως δηλαδή ο άτυπος ηγέτης όλου αυτού του κόσμου, οφείλει εντός εισαγωγικών να ασφαλίσει τον περίγυρό της, δηλαδή να δημιουργήσει ένα είδος γεωπολιτική τάφου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να έχει απειλές. Απειλές όχι μόνο άμεσες, αλλά και απειλές, δηλαδή ορμητήρια άλλων δυνάμεων. Λοιπόν, οπότε έχει καταφέρει, το Ιράκ δεν υπάρχει, η Συρία δεν υπάρχει, η Αρμανία έχει αδρανοποιηθεί, άλλες χώρες είναι δικές της. Ο πραγματικά μεγάλος κίνδυνος είμαστε εμείς. Τόσο ως χώρα αυτή κατά αυτή, η Ελλάδα δηλαδή, όσο κυρίως ως ορμητήριο των δυτικών στο μέλλον. Άρα η πολιτική της είναι να μας ακροτηριάσει αυτή τη στιγμή, να μας τοποθετήσει σε μια θέση άτυπου προτεκτοράτου, έτσι ώστε να δημιουργήσει, να κλείσει ο τάφρος γύρω της και αν τελειώσει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι τραγικό ότι η στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι απλώς ενάντια στην Ελλάδα, είναι ενάντια σε ολόκληρη τη δυτική αρχιτεκτονική και δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, οπότε, για να κλείσουμε δηλαδή, το Πακιστάν με την Τουρκία διαμορφώνουν μια πολύ συμπαγή ενότητα. Κατά την άποψή μου, πολύ επικίνδυνη. Παρεπιπτόντως, μια που το αναφέρατε, αυτά που είδαμε να κάνει η Χαμάς, που είναι ένα είδος ασύμμετρου, ακραίου, ανορθόδοξου υβριδικού πολέμου, η κατεξοχήν χώρα που έχει δικευτεί σε αυτά είναι το Πακιστάν. Γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο εναντίον της πολύ πιο ισχυρής Ινδίας. Να θυμίσουμε τη σφαγή στην Μπομπάη το 2008, που σαφώς ήταν μια τέτοια πολεμική ενέργεια. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι αυτή η όσμωση μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν έχει επιτρέψει στην Τουρκία να δημιουργήσει και ασύμμετρες πολεμικές ικανότητες τύπου Χαμάς, που αν προκύψει κάτι με την Ελλάδα θα τις δούμε μέσα στις πόλεις. Είμαι πεπισμένος. Αυτοί που είπατε δε, οι εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπων, παράνομων, όπως θέλετε πείτε, των μεταναστών που έχουν έρθει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από το Πακιστάν, είναι δεδομένο ότι λειτουργούν όπως το νερό για τα ψάρια κατά την ορολογία του Μαοτσετού, που τα ψάρια είναι τρομοκρατικοί φυλάκες που έχουν εσωματωθεί, είναι εν υπνώση και περιμένουν την κακιά την ώρα για να δράσουν τόσο εναντίον πολιτικών όσο και στρατιωτικών στόχων. Που είναι πάρα πολύ ευπαθείς οι στρατιωτικοί στόχοι σε τέτοιου είδους ασύμμετρες επιθέσεις. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα παραπάνω, αλλά σκεφτείτε πολύ απλά αυτά που βλέπουμε και στην Ουκρανία, τι μπορεί να κάνει μια ομάδα εκπαιδευμένων, ας πούμε, ανθρώπων με αυτοκτονικά ντρόουν, με FPV. Που είναι 5, 6, 7, 8 χιλιόμετρα έξω από ένα πολεμικό αεροδρόμιο και πηγαίνει και τα σκάει πάνω στα αεροπλάνα. Μην και ακριβώς θα τα ανακαιτήσατε ή κάποιους κρίσιμους στόχους άλλους. Και το αφήνουμε εδώ. Οπότε όλο αυτό που δημιουργείται είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και νομίζω το βασικό που πρέπει για μας είναι να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που η Μοσάντ πιάστηκε, το Ισραήλ πιάστηκε στον ύπνο και υπέστη μια τέτοια επίθεση, η συνυπέτη.
τέλος πάντων, ναι, το Ισραήλ, τι μπορεί να συμβεί εδώ. Και από τον αντίπαλο, αλλά σε μια πιο προωθημένη θέση και τι εμείς μπορούμε να κάνουμε εναντίον του αντιπάλου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Σίγουρα θα πρέπει να πούμε για κάτι άλλο, όπως πολύ σωστά το περιέγραψε ο κ. Καθηγητής. Είναι βασικό πλέον για τη χώρα μας να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σε όλη αυτή την κατάσταση και σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Εδώ είδαμε ότι οι πλημμύρες και πυρκαγιές κατάφεραν πλήγματα εναντίον στρατηγικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει από όλους αυτούς που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το σύστημα ασφάλειας της Ελλάδας εσωτερικά. Και για να λειτουργεί ένα σύστημα ασφάλειας, και το Ισραήλ αποτελεί τρανό παράδειγμα μετά από αυτό που υπέστη, πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένη η κοινωνία. Εδώ δυστυχώς ζούμε στην εποχή, όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς είμαστε και μία μικρή χώρα με αρκετά προβλήματα, και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο και σε πολλά άλλα επίπεδα. Όλη η Δύση εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί σε ένα κλίμα ευμάρειας και αναψυχής. Αν αυτό το κλίμα λοιπόν δεν αλλάξει και αν δεν ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, θα έχουμε πρόβλημα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες ερωτήσεις από μέλη του ΔΣ του ΙΣΜΕ, με σειρά αρχαιότητος, πρώτα ο κύριος Αργυρόπουλος και μετά η αρχιπλίαρχη. Καλησπέρα. Μ' ακούτε, φαντάζομαι. Βεβαίως, δυνατά και καλά. Λοιπόν, εγώ θα πάω λίγο σε ένα side effect που λέμε, έτσι, μια παράπλευρη επίδραση των όλων συμβαίνουν εκεί κάτω, αλλά ας το πάω λίγο πιο πίσω. Όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ενώ μας λέγανε ότι υπάρχουν οι φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι και οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι, όταν έγινε λοιπόν αυτό το πατατράκ εκεί πέρα και πέσαν οι δίδυμοι πύργοι και σκοτώθηκαν 3.500 άνθρωποι, οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι χάρηκαν τόσο πολύ που κάνανε πάρτι στα σπίτια τους. Αυτό είναι διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο. Όπως επίσης πάρτι κάνουν όταν ένας μοναχικός λύκος στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Γερμανία, παντού, κάνει κάτι, κάνουν πάρτι με τριοπαθείς μουσουλμάνοι. Το ίδιο κάνανε και οι Παλαιστίνοι όταν έγινε στις 7 του μηνός η έξοδος, με αυτές τις φαγές, τις απερίγραπτες και τα λοιπά, και αυτοί κάνανε πάρτι. Τώρα βέβαια απολαμβάνουν τα επίχειρα της, αυτού του πάρτι. Όλοι αυτοί όμως, οι μετριοπαθείς ή οι ύποπτοι και τα λοιπά, εισέρχονται κατά έναν τρόπο στην Ελλάδα εδώ και τους δεχόμαστε. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν πάνε και στα φόρα τα ευρωπαϊκά, αντί να πούνε σαν τον Ούγγρο ή τον Πολωνό που λέει δεν θέλω άλλους εδώ πέρα, ήδη έχουν υπερβεί τα κρίσιμα ποσοστά, ναι, αλλά ζητάνε περισσότερα κονδύλια για να διευκολυνθεί η υπόθεση του μεταναστευτικού. Δηλαδή τόσο πια ανθρωπιστές είμαστε. Ή μήπως πρέπει να υιοθετήσουμε το λεχθέν από την κυρία Πρόεδρο ότι οι μετανάστες μουσουλμάνοι θα λύσουν το δημογραφικό μας πρόβλημα. Και εγώ σας ερωτάω και τον κύριο καθηγητή και τον κύριο διεθνολόγο, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι διανοητές, και θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημά μου. Τι είδος τύφλωση έχουμε εμείς, ο λαός ο ελληνικός, που είπε βέβαια ο κύριος Σαπόκης ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί αυτή η κοινωνία μας, η οποία εμείς ανεχόμεθα τα πάντα χωρίς καμία ευαισθησία, ούτε σκέψη. Και λέω, με ποιο τρόπο ευαισθητοποιείται τέλος πάντων αυτή η κοινωνία? Γιατί εμείς σαν ΕΛΙΣΜΕ κάνουμε κάποιες προσπάθειες και εσείς επίσης, σας βλέπω στα άρθρα σας, είναι τόσο, τόσο διεξοδικά, τόσο κρίσιμα, τόσο πώς το λένε, αιχμηρά, και δεν συγκινείται κανένας. Και επιτέλους πια τόση ιδιοφέλεια να ψηφίζουμε κόμματα προσδοκώντας προσωπικά ωφέλη, και από εκεί και πέρα
Φτάχτηκε μπούρμπουρη να γίνει όλη η Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε μια ένδειξη ευαισθητοποιήσεως, τέλος πάντων. Εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για ένα θέμα στο οποίο είμαι κοντά αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που έχει στην οποία έχει επέλθει η ελληνική κοινωνία και η χώρα γενικώς, έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα 70% και πλέον 100%. Με δεδομένο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν επιτελούμε το έργο μας. Γιατί και εγώ μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά από μια καριέρα 30 χρόνων είμαι. Αλλά πάντα αυτός είναι και ο λόγος που πάντα ήθελα να προτάσω το διεθνολόγος και αυτό που έχω σπουδάσει και αυτό που αγαπάω. Αλλά παρόλα αυτά η ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστια. Διότι τι έχει γίνει στη χώρα μας και ευρύτερα στη Δύση, το βλέπουμε πλέον. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γίνει ένα απλό mouthpiece, ένα φερέφωνο, το να μεταβιβάζουν τις απόψεις της εκάστοτε κυβέρνησης, των εκάστοτε κυβερνήσεων, του πολιτικού συστήματος, των συμφερόντων, του συστήματος γενικά που επικρατεί στον δυτικό κόσμο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να δω και εδώ, αλλά και στη Δύση ευρύτερα, δημοσιογράφους ή στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή οργανισμούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης να προκαλούν την εκάστοτε εξουσία, τα πολιτικά συστήματα, τις εταιρείες, τις πολυεθνικές, να τους εγκαλούν και να κάνουν αυτό που πραγματικά στη δημοσιογραφία λέμε ρεπορτάζ, δηλαδή να προσπαθούν να βγάλουν την είδηση αμφισβητώντας αυτά που λέγονται ή ελέγχοντας αυτά που λέγονται. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο πρόβλημα για τις δυτικές κοινωνίες. Επίσης, έχουμε αφήσει πολλοί από εμάς που είμαστε και γονείς μπροστά στα μάτια μας να διαβρωθεί πάρα πολύ έντονα αυτό που λέμε εκπαιδευτικό σύστημα. Σας ανέφερα προηγουμένως στην τοποθέτησή μου το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και γενικά στα πανεπιστήμια της Δύσης με βάση αυτή την κρίση που έχει ξεσπάσει μετά την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Δεν διδάσκεται πλέον ιστορία. Δεν διδάσκονται οι κλασικές επιστήμες. Δεν διδάσκεται φιλοσοφία. Τι διδάσκεται? Πράσινα άλογα και πράσινη ανάπτυξη. Όλοι αγαπιόμαστε, ανοιχτά σύνορα, άκρατη παγκοσμιοποίηση. Καμία κριτική σκέψη από τους φοιτητές που φοιτούν στα πανεπιστήμια. Δεν προκαλούνται πλέον οι νέοι άνθρωποι από τους καθηγητές τους και από τα πανεπιστήμια και από τα σχολεία γενικώς να σκεφτούν, να προβληματιστούν. Παραταΐζονται συγκεκριμένες απόψεις και συγκεκριμένες γνώσεις οι οποίες στην ουσία που καταλήγουν στο να μην σκέφτονται. Γι' αυτό έχει πεθάνει ο πατριωτισμός, γι' αυτό έχουν πεθάνει οι αρχές της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας και γι' αυτό οδηγούμαστε ως Δύση σε μια όχι απλά συστημική αλλά υπαρξιακή κρίση. Λοιπόν, νομίζω απάντησε ο κύριος Σαπόγης πλήρως και κατανοητός. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Βουτσινά, τον ταμεία του Ινστιτούτου. Πώς θα σε ακούμε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά τους δύο εξαίρετους συζητητές μας. Και πριν θέσω την ερώτησή μου, η οποία θα είναι συντομότατη, θέλω να έλθω εις επίρρωση όσων είπατε, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί ήμουνα στο γραφείο του ΕΛΙΣΜΕ και είχα ανοιχτή την τηλεόραση στο BBC και κάθε 10 λεπτά εμφάνιζε επαναλαμβανόμενα συνέντευξη του Μαρουάν Μπαργούτη στο BBC. Και θυμήθηκα αυτό που είχατε πει, ότι εξ ιδίας γνώσεως τότε που υπηρετούσατε στην περιοχή αυτή, σχηματίσατε τη γνώμη ότι προαλήφεται για ηγέτης των Παλαιστινίων ο Μαρουάν Μπαργούτη. Και προχωράω αμέσως στην ερώτησή μου, η οποία απευθύνεται και στους δύο συγκητάς. Βλέπετε, κύριοι, να κατακλεί την ανθρωπότητα ως χιονοστιβάδα, κλιμακούμενος, ένας πόλεμος, ανεξέλεγκτα κλιμακούμενος, ένας πόλεμος πολιτισμών, κάτι το οποίο δημιουργεί μείζωνα απειλή στην, όπως είπε και ο κύριος Σαπόκης, σε σαφή παρακμή ευρισκόμενη
αξιακά, πολιτισμικά, ηθικά, δύση. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ όπως έχω πολλές φορές το έχω πει, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ο πόλεμος πολιτισμός υπάρχει και είναι η δύση που βρίσκεται σε πόλεμο πολιτισμό με τον εαυτό της. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Σαπούκης, δηλαδή όταν αρνείσαι τον ίδιο στον εαυτό και τον αρνείσαι με μίσος, τότε είσαι σε πόλεμο πολιτισμών. Περιέγραψε πάρα πολύ καλά αυτή τη διαδικασία αποδόμησης, η οποία ξεκίνησε, γενικά είναι μια διαδικασία άρνησης ταυτότητας όλων των ειδών των συλλογικών ταυτοτήτων. Ξεκίνησε από την αποδόμηση έννοιας του έθνους, μετά πήγαμε στην έννοια του λαού, μετά πήγαμε στην οικογένεια. Το φύλο είναι επιλογή, όπως ξέρετε. Είναι βλακώδες να λέμε πλέον ότι εμείς ότι υπάρχουν φύλα. Είπαμε βιολογία, δεν υπάρχει. Αυτό ακριβώς είπε ο κ. Σαπούτης. Γονέας ένα, γονέας δύο. Και το φύλο, φύλο δεν υπάρχει. Το φύλο είναι πράτην, όπως λέει η αρχιέρεια, η Judith Butler, ας πούμε, που είναι η αρχιέρεια αυτού του κινήματος, ας πούμε, και το έχει επιβάλει και στα ελληνικά πανεπιστήμια παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, αν πάτε στην κοινωνική ανθρωπολογία, θα σας πούνε, μα τι λέτε τώρα, βιολογία δεν υπάρχει. Είναι φασιστική ίδια. Είναι η έννοια της βιολογίας. Εδώ τα μαθηματικά αμφισβητούνται, γιατί λέει τα μαθηματικά, η γλώσσα των μαθηματικών είναι σεξιστικά δομημένη και δεν πρέπει να υπάρχει και πρέπει να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, είναι να τα καταργήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πανίσχυρα κινήματα, πανίσχυρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάποιο περιθώριο γραφικό, που μιλάνε για την αυτοεξάλληψη του ανθρώπου ή την εξάλληψη του πολιτισμού. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί που λένε, ας πούμε, όχι ένα σχεδίο πολύ, ότι δεν πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν γλώσσα, όχι ξένη γλώσσα, καμία γλώσσα. Γιατί άμα ξεμάθουμε όλη τη γλώσσα, θα καταργηθεί και ο ανθρώπινος πολιτισμός και θα ξαναζήσουμε όλοι μαζί σε αρμονία με την υπόλοιπη βιοσφαίρα την οποία καταπιέζουμε και πώς θα συνεννοούμε σήμερα. Μα δεν χρειάζεται να συνεννοούμαστε. Οι γάτες πώς συνεννοούνται μετά. Απλώς θα υπάρχει μέσα στη βιοσφαίρα την οποία δεν θα καταπιέζεις. Λοιπόν, υπάρχει κίνημα για την εξάλληψη του ανθρώπινου είδους, το humanism, πολύ ισχυρό. Υπάρχουν κινήματα, τα προωθεί και ο Μέγας Γιουβάλ Χαράρι. Μας τον ξαναφέρει, μας τον είχε φέρει ο ηρωικός πρωθυπουργός μας εδώ στη σκιά της Ακροπόλεως. Στη σκιά της Ακροπόλεως, ένας άνθρωπος που λέει ότι ο άνθρωπος είναι το ίδιο πράγμα, είναι αλγόριθμοι είναι η νοημοσύνη, αλγόριθμοι τα συναισθήματα, αλγόριθμους έχει και το κινητό τηλέφωνο. Και άρα δεν μπορούμε να καταπιέζουμε τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη του κινητού τηλεφώνου και ο άνθρωπος είναι το ίδιο και το αυτό. Λοιπόν, αυτόν λοιπόν το άνθρωπο τον φέραμε εδώ, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, να μας μιλήσει για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον μας κτλ. Αυτοί, εν πάση περιπτώσει, είναι οι διανοητές της Δύσης. Όταν λοιπόν έχεις μια. Έναν κόσμο ο οποίος έχει συνεισφέρει τρομακτικά στην ανθρωπότητα. Εντάξει, ο δυτικός πολιτισμός με τα στραβά του ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος πολιτισμός που γεννήθηκε και γεννήθηκε από την Ελλάδα. Λοιπόν, και αρνείται το να δημιουργείται ένα υπαρξιακό κενό. Και οι άλλοι πολιτισμοί, λοιπόν, αναγκαστικά, αν θέλετε, οδηγούνται σε ταυτοτικές πολιτικές. Οδηγούνται δηλαδή στο βαθύ παρελθόν του. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα να σημαίνει στην Ινδία σήμερα. Στην Ινδία σήμερα που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, υπάρχει το δεύτερο κύμα του Ινδικού εθνικισμού. Το πρώτο κύμα ήταν με την ανεξαρτησία, ο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού και η κόρη του Ίντιρα Γκάντι, που ναι, μεν ήταν εθνικιστές, αλλά ήταν στραμμένοι πολιτισμικά προς τη Δύση. Τώρα είναι ο Ναρέντρα Μόντι, που λέει Ινδουιστής, θέλει να αλλάξει και το όνομα της χώρας. Και γενικότερα υπάρχει ένα κύμα απεξάρτησης από την ευρωπαϊκή κουλτούρα, η οποία θεωρείται πλέον βρώμικη κτλ. Αυτό που συμβαίνει στην Ινδία συμβαίνει και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Γι' αυτό πάμε, όπως λέω και εγώ, σε ένα νέο αυτοκρατορικό σύστημα. Και εδώ λοιπόν υπό ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε αυτή η πανίσχυρη πολιτισμική υπερδύναμη που λέγεται Ελλάς και Ελληνισμός, και δεν αστείευομαι, θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να μην πάμε σε πόλεμο πολιτισμών. Πρώτον, να ανανεώσει το δυτικό ανθρωπολογικό, οντολογικό και πολιτισμικό παράδειγμα, να ξαναφέρει δηλαδή τη λογική, να το πούμε έτσι, στη Δύση, και δεύτερον να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτισμών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτείς το ρόλο σου. Και ποιος είναι ο ρόλος σου? Ότι μπορείς να παίξεις ένα παγκόσμιο, να έχεις μια παγκόσμια αποστολή, μια νέα μεγάλη ιδέα προς κάνεις ανθρωπότητας. Και για να παίξεις αυτό το ρόλο πρέπει να αποδεχτείς την ταυτότητά σου. Και ποια είναι η ταυτότητά σου? Αυτό που είπα. Ότι δεν είσαι μια μικρή χώρα, δεν είσαι μια Πορτογαλία της Ανατολής. Είσαι. Όχι Πορτογαλία, μικρή χώρα παρεπτόντως. Στην τελευταία Αυγιακή Αυτοκρατορία. Λοιπόν. Αυγιακή χώρα. Τελευταία Αυγιακή, ναι. Λοιπόν, αλλά είσαι μια πολιτισμική υπερδύναμη ενυπνώση. Και μην παίξεις ένα αυτοκρατορικό παρελθόν. Ναι, μεν σε μια μικρή γεωπολιτική έτσι. Δομή. Αυτό νομίζω ότι στην Ελλάδα σήμερα πιο εύκολα μπορείς να πεις ότι να πάμε να κάνουμε μια διαστημική αποστολή και να φτάσουμε στον Κρόνο, ξέρω εγώ, στον Αλφα του Κεντάβρου, παρά να πεις ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει διεθνή ρόλο. Εδώ είπαμε οι αποφάσεις παίρνονται σε πολύ ψηλό επίπεδο, επίπεδο κυπουρών, ας πούμε, τι λέμε εδώ. Τα λέμε δηλαδή μεταξύ μας έτσι για να τα ακούμε. Μόνο μεταξύ μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το απολαύσαμε ή μάλλον τους απολαύσαμε.
όλους. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Είπαμε 2 ώρες, περιμήκαμε 2 ώρες. Θα σας έλεγα για τον Μαρουάν Μπαρκούτη όταν τον συνάντησα στη Ραμάλα. Θα γράψω ένα άρθρο που θα τα λέω εκεί όταν συνάντησα τον Μαρουάν Μπαρκούτη. Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο. Και ωραίο όνομα. Ναι, είναι ωραίο τυπάκο. Ωραίο τύπο είναι. Το δεξί χέρι του Αραφάτ. Αυτό δεν χρειάζεται να το λε, άστο. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι ήταν εκεί. Λοιπόν, είναι μια ωραία ιστορία με κλεμμένα αυτοκίνητα κλπ. Μάλιστα. Κατά λοιπόν, καλά είπε ο κύριο καθηγητή που έχει ωραίο όνομα. Ναι, έχει ωραίο όνομα. Μπαρκούτη, αλλά όχι. Θα σα πω. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσω θερμά τους 2 εκλεκτούς ομιλητές. Νομίζω ότι το δίδυμο αυτό, η επιλογή να είναι το δίδυμο το συγκεκριμένο, τα έβγαλε τα λεφτά του, τα λέγαμε. Πάρα πολλοί είδα ότι παρακολουθούσαν τις ομιλίες σας. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που θα έλεγα ότι μερικές φορές βγαίνουν από το συμβατικό τρόπο ομιλίας κάποιων ανθρώπων, πήγανε σε πράγματα τα οποία πολλοί φοβούνται να μιλήσουν ή δεν έχουν το γνωσιακό πεδίο για να μιλήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εις ανάμνηση αυτής της Εσπερίδας θα ήθελα να δώσω, δυστυχώς το Ελισμέ μόνο τέτοιο βιβλία έχει, δεν έχει λεφτά. Μακάρι να πεις να δίνω πάρα πολλά κουσάρικα στον καθένα. Όχι, δεν θέλαμε λεφτά. Μακάρι να παίρνουν όλοι βιβλία. Λοιπόν, τον κύριο Γρήβα. Και τον κύριο Απόγειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την Εσπερίδα. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και την επόμενη Τετάρτη πάλι ξανά εδώ. Θα βγάλει μια φωτογραφία. Ναι, βεβαίως, θα μας βγάλει τώρα, βέβαια, όλους. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.